Τι μέρα και η σημερινή. Η Παρασκευή. Χθεσινή ήταν η πιο καλή. Γιατί. Ξέρεις γιατί. Η Πέμπτη. Ναι. Ξέρω γιατί. Δεν είναι. Βγήκε η είδηση η βόμβα. Η είδηση η βόμβα. Για αυτούς που ξαναδιαβάζουν πίσω τις λέξεις. Ότι θα ασχοληθεί πλέον με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Αβίδης. Είναι και αυτό μια είδηση βόμβα. Και ποια άλλη είδηση. Η απώλεια Σαριφάρτ. Αυτό πανηγυρίζουμε. Ναι, τώρα που το χάσετε μειώνεται να ξέρω. Εντάξει, εγώ το λέω 20 μέρες τώρα. Εσύ βγες και πες. Η τακτική σας. Γιατί λες βλακίες τώρα στον αέρα. Δεν γράφω πόσες μέρες ότι δεν θέλω να γίνει μεταγραφή. Λέω ότι λένε οι άλλοι. Ε? Λέω ότι λένε οι άλλοι. Εσύ τι είσαι, οι άλλοι. Ποια είναι η άλλη είδηση βόμβα. Τι αφορά τα ποδοσφαιρικά πράγματα. Ο Γιώργος Αβίδης αναλαμβάνει. Αυτή εννοούσες. Ναι. Άλλο εννοούσες. Και δεν μας το. Δεν μας το διευκρινίζεις. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πώς πάνε τα πράγματα. Είναι πολύ. Τουλάχιστον 4 μεταγραφές θα κάνουμε, να ξέρεις. Εντάξει, τι θα κάνει. Τουλάχιστον. Θα κάνει. Έτσι όπως το κόβω. Υπάρχει μια πίεση, υπάρχει μια. Ναι, και όταν υπάρχει πίεση γίνονται πολλές. Χάνουμε το νούμερο. Τι κοιτάζει. Κάποια μηνύματα τα οποία έχω. Είμαστε λίγο μετά τις 12. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Εδώ στον Λίμπερο. Στη σκηνή. Στους 107,4. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Το οποίο έχει πολλά και διάφορα και σήμερα. Κυρίως στο ποδόσφαιρο. Δύο μέρες πριν από παιχνίδι με την Λάρισα. Αλλά ακριβώς στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου. Ακριβώς στα μέσα. Να πες ότι είναι 15 του μηνός. Σε μια εποχή που θα κριθούν πολλές κινήσεις. Είναι ήδη αρκετοί οι υποψήφοι. Προκύπτουν κάθε μέρα πολλά και διαφορετικά ονόματα ποδοσφαιριστών που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχουν ήδη και επιβεβαιώσεις. Διαβάστε και σήμερα από το πρωί πράγματα στο ΠΑΟΚ 24 για τις θέσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ καίγεται να ενισχυθεί και θα έχουμε αρκετά και στη διάρκεια της εκπομπής. Από πού θες να αρχίσεις? Από πού θέλω να αρχίσω? Ναι. Μάλιστα. Τα μεταγραφικά, τι άλλο να αρχίσουμε? Μήπως βλέπεις κάποιο άλλο θέμα γενικού ενδιαφέροντος δεξιά-αριστερά που μπορεί να απασχολεί όλο τον κόσμο? Γιατί, υπάρχει κανένα άλλο θέμα? Η Λάρισα αφήνει αιχμές για τον Σιδηρόπουλο, για παράδειγμα. Εγώ θυμάμαι και το παιχνίδι, το θυμάσαι? Νομίζω ότι ήμασταν και εμείς εκεί και ο Σιδηρόπουλος και ο Αθανασιάδης. Ο Κούγιας δεν ήταν. Ο Κούγιας ήταν σε άλλη ομάδα. Okay. Μα ο Κούγιας διαφωνεί με τους ανθρώπους της Λάρισας. Ο Κούγιας που βγάλε ανακοίνωση σαν ΠΑΕ Λάρισα και λέει ότι η κοινή γνώμη εδώ είναι φοβάται, αλλά εγώ γουστάρω. Δεν ξαναγίνει αυτό στα χρονικά των ανακοινώσεων με τίποτα. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ κοσοκούγια αυτή τη στιγμή. Είναι οι μεταγραφές. Να πούμε τα δεδομένα μία προς μία ή να πάμε στο διάλειμμα και μετά? Τώρα ξεκινήσαμε. Ποιο διάλειμμα? Μετά το διάλειμμα. Τώρα ξεκινήσαμε. Βέβαια, τι να πούμε. Πες ό,τι θες. Μπερμπάτοφ για Νιουκάστιλ. Βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Δεν θα πάρει ποτέ σε Νιουκάστιλ. Championship παίζει Νιουκάστιλ. Ξέρω. Πρώτη είναι, θα βγει προφανώς. Πάντοτε ξεκίνησε άσχημα. Άρη θυμίζει. Δεν είναι πρώτος ο Άρης. Δεν είναι πρώτος ο Άρης. Όχι. Sorry. Και αν δεν είχε βάλει εκείνο τον κόλ με τα Χανιά ο Καπνίδης που την έστωσε ο Ζωρό. Δεν υπήρχε περίπτωση να. Στην Κορίνθια στο Ντρογκμπά. Φουλ μεταγραφές. Φουλ. Ναι, αυτή είναι των βετεράνων μεταγραφές. Και κάπου εκεί είναι και ο Άρντα. Ο Άρντα είναι μια περίπτωση η οποία πάντα είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ και μπορεί να τον πάρει. Έχει συζητηθεί. Προφανώς και θα καταθέσει πρόταση ο ΠΑΟΚ στον Πανετολικό. Με τον παίκτη το να συμφωνήσει είναι εύκολο. Το να συμφωνήσει με τον Πανετολικό είναι το δύσκολο, γιατί ο Πανετολικός έχει απαιτήσεις. Είναι το καλύτερο περιουσιακό του στοιχείο. Αυτοί λένε ότι οι 3 με 4 εκατοστάρικα πρόταση που είχαν την απέρριψαν. Ή του Πανετολικού. Ναι, και ότι ζητάνε κοντά στα 7. Ευκαιρία. Εσύ θα έδινες 7 εκατοστάρικα για τον Αρντά?
Γιατί δεν είσαι και τον Ασαριφάρη, θα σου μιλήσω. Καλά, αυτό είναι μια αλήθεια. Εντάξει, ο Αρντά, ο οποίος στον ΠΑΟΚ λένε, κάτσε να τα λέμε και προσεκτικά, γιατί είμαστε και στο πέναλτι. Στον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν έχουν κινηθεί ακόμη, γιατί δεν είναι η βασική επιλογή. Είναι συμπληρωματικός για να έχει βάθος στα εξτρέμο ΠΑΟΚ. Που όντως χρειαζόταν και με τον Ροδρίγκες άλλον έναν, εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει πρώτα τον πρώτο εξτρέμ, το βασικό, και μετά το συμπληρωματικό. Ο Αρντά είναι εξτρέμ. Εδώ είναι το θέμα. Έχει παίξει τη θέση. Εντάξει. Έχω πιο πολύ για περιφερειακό φόρ τον έχω και δεκαρο περιφερειακό φόρ. Βασικά επειδή έχουμε ζήσει αρκετούς Αιγύπτιους στον ΠΑΟΚ. Καλά πήγαν οι Αιγύπτιοι. Ναι, απλά δεν τους βάζει σε καλούπι. Δηλαδή πάντα φροντίζει να τους έχεις έναν ελεύθερο ρόλο. Δηλαδή αυτό γινόταν με τους Ικαμπάλα, αυτό γινόταν με τον Μαγντή, αυτό γινόταν με τους Χασαμέους. Χασάνιδες. Ναι. Εντάξει, είναι γνωστή η περίπτωση. Μουχάμεντ Τάχα δεν πρόλαβε να παίξει. Υπάρχει, ο Σάμπρι, όπως διαβάζουμε από το πρωί στο ΠΑΟΚ 24, ο Σέρβο Ελβετός Πριόβιτς. Μια ιδιαίτερη περίπτωση φορ, γιατί είναι πολύ ψηλός. Είναι 1.91, είναι κοντρολαρισμένος, φίλε. Και έχει δύο γκολ στο Champions League, να με τη διάρκεια και με την Dortmund φέτος. Ναι, σε πολύ ανοιχτά παιχνίδια. Ναι, καλώς το να, καλώς το να, ανησυχήσαμε. Ανησυχήσαμε, λέμε τι έγινε εκεί στην Ευκαρπία, έγκλεισε ο δρόμος. Τι έγινε. Λοιπόν, για τα μεταγραφικά λέμε, μην ξεφεύγεις. Ναι. Τι να το πεις τον Νιουάρντα, ένας μέσο επιθετικός, ένας center four και άλλος μέσο επιθετικός, ο Βραζιλιάνος που παίζει στη Ρεν και μας είπε χθες ότι πράγματι γνωρίζει και μιλάμε για τον Ερίκε. Μ' αρέσει εμένα αυτός. Να ξέρεις. Τι σου θυμίζει, γιατί τα νούμερα δεν είναι εντυπωσιακά. Πέρα από τη χρονιά τελευταία της Ζυρίχης που του έδωσε μεταγραφή. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι η Ρεν είναι μία από τις καλύτερες σχολές του πλανήτη. Η Ρεν μόνη της. Ναι, είναι η τρομερή σχολή. Η Ρεν. Στη Γαλλία οι καλύτερες σχολές, ακαδημίες, παύλα, με σοβαρά ποδοσφαιρικά project είναι η Ρεν και η Σεντετιέν, ανά διαστήματα. Είναι καλή σχολή η Ρεν. Δεν είναι... Η γαλλική ποδοσφαιρική παιδεία. Ας τη γαλλική, ρε. Απλά για μένα το ότι η Ρεν έδωσε 1 εκατομμύριο έστω για να τον πάρει, κάτι λέει. Α, τον έψαξε πολύ. Ναι. Δηλαδή έχουν πολύ σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση. Τώρα, γιατί δεν έγινε βασικός εκεί ή είχε λίγα παιχνίδια ο βασικός, είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι η επιπλέον έρευνα που πρέπει να γίνει. Αλλά το ότι παίζει ένα πρωτάθλημα στο γαλλικό και σε μια ομάδα σαν τη Ρεν που είναι με απαιτήσεις, δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Ωραία, κάτι μου λέει. Παρακολούθησα τα βίντεο του. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιδί με ταχύτητα και πολύ καλή τεχνική. Αλλά. Εντάξει, πιστεύω στην Ελλάδα πλάκα θα σπάσει αυτός. Ο Ενρίκε. Ναι, για μένα. Έτσι ο όπως... Βραζιλιάνος της Ρεν. Έτσι όπως τον είδα. Τον οποίο ανέδειξε η Ζυρίχη. Ναι. Και έχει παίξει οχτάρι, εννιάρι στα άκρα. Τα πάντα έχει παίξει. Έχει παίξει χαφ στο 4-4-2, εξτρέμ στο 4-3-3. Κεντρικό στο 4-2-3-1. Σορλέν. Σε σε κάποια παιχνίδια. Όχι, άλλη φορά. Όχι, Σορλέν δεν είναι ταχυδύναμο. Αυτό είναι γρήγορο παίχτη. Τι ωραίο Σορλέν. Δύο πόδια. Δεν έκανε λάθος ποτέ. Έξυπνο. Τακτικά και τέτοιο λάθος δεν έκανε. Κρατούσε την ισορροπία. Τον βρίζανε δική μας τότε. Κρατούσαν την ισορροπία τη ομάδα ολόκληρη. Τον Πινελίκη που έχει φέρει ο Σορλέν και ο Ήβιτς, ρε φίλε, σαν παίκτες. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είναι και το πιο άδικο Πινελίκη του πλανήτη. Τι τακτική παιδεία, ρε, τι πράγμα. Δεν έκανε λάθος ποτέ. Θυμάμαι το φιλικό στο οποίο. Όχι ακριβώς δοκιμάζονταν, αλλά ήταν το πρώτο του με το που αποκτήθηκε. Ένα φιλικό στη Σουρωτή. Σάντος προπονητής. Και δεν είχε δείξει κάτι φοβερό σε εμάς τους άμπαλους. Σε εσάς τους άμπαλους. Κάποια βασικά πράγματα, έτσι. Και τον εντυπωσίασε. Τον έβαλε Κυριακή βασικό. Με τον Λίνο μαζί, στο Χαριλάου. Ναι, τον έβαλε δηλαδή πολύ γρήγορα βασικό. Θα μου πεις, ο Σάντος περίμενε να τον δει τον παίχτη στο φιλικό, τον είχε δει και άλλες φορές φυσικά. Αλλά. Ωραία περίπτωση. Ωραίος. Απλά δεν είχε γκολ. Το μόνο του κουσούρι αυτό ήταν. Αλλά όταν. Στην Ρεν έπαιζε και σου λέει. Εξάρι, οχτάρι, στα άκρα έπαιζε. Στην Ρεν δεν έπαιζε. Χρόνια. Δεν θυμάμαι. 10 χρόνια βασικό στη Ρεν ήταν. Αρχηγό ήταν. Ρεν. Ναι, ρε. Κάτσε το δω. Μπορεί. Λοιπόν,
Το θέμα είναι ότι καθόμαστε και μιλάμε εμείς για... και αναλύουμε και κάνουμε τη δουλειά που υποτίθεται εδώ και μήνες κάνει το τμήμα που υπάρχει την και που μελετά τις μεταγραφές. Και βγαίνουν τώρα ονόματα, υποψήφοι που υπάρχουν και ασχολούμαστε κι εμείς και βλέπουμε. Εντάξει, και την ωραία ποδοσφαιρική ζήτηση. Είναι μια ωραία ποδοσφαιρική περίοδος με μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου να μαθαίνει στοιχεία για πιθανούς στόχους αλλά και νέους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν ξέρει ο Πάκ τον Ερίκη ή τον Πριόβιτς, φυσικά τον ξέρει και γι' αυτό ενδιαφέρεται. Εντάξει. Ναι. Α, και ένα μήνυμα. Α, ωραία, μπράβο, φίλος, ο 333, επειδή παρακολουθώ μόνο γαλλικό πρωτάθλημα, μπράβο, ο Ερίκη είναι πολύ καλή περίπτωση. Αλλά όλα τα λεφτά θα είναι αν πάρουμε τον Εντόι. Ο Εντόι, παιδιά, είναι μια περίπτωση που ασχολήθηκε ο Πάκ το περασμένο καλοκαίρι και την προκάλεσε ο τεχνικός διευθυντής της Σανζέ. Με δημόσια τοποθέτηση, γιατί θέλει να τον πουλήσει πριν το χάσει ελεύθερο. Είναι ο Ζαμανί, πρέπει να είναι πρόεδρος στην ΑΖΕ. Σαν το Ζαμανί, τέλος πάντων, του Πανιωνίου. Mm. Ωραία, είναι μια περίπτωση που μάλλον θα μας απασχολήσει το καλοκαίρι. Ο βασικός προβληματισμός στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι είναι 30 στα 31. Αν και εγώ πιστεύω ότι 2-3 τέτοιοι παίχτες χωράνε στο ρόστερ σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα. Περιμένουμε τις απόψεις σας. Για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στη ΡΕΝ. Στη ΡΕΝ έπαιζε. Ναι. Για παίχτες που φεύγουν, για παίχτες που έρχονται. Από χθες το βράδυ είναι γνωστό, γιατί και αυτή είναι μια είδηση, ότι ο Γιώργος Σαββίδης, ο γιος του μεγαλομετόχου, ο σύμβουλος της ΠΑΕΠΑΟΚ, πρόκειται να έρθει και να αναλάβει ενεργό ρόλο μαζί με τον Μίχελ προφανώς, για να συντονίσουν αυτές τις υποθέσεις, να βάλουν προτεραιότητες και να κλείσουν στόχους. Δηλαδή έχει γίνει η προεργασία, υπάρχουν οι υποψήφοι, μεταξύ των οποίων και αυτοί που αναφέραμε, και τα βάζουν σε μια τελική ευθεία για να πάρουν οριστικές αποφάσεις ποιανού προχωράει, ποιος μπορεί να κοπεί, πώς θα γίνουν τελικές διαπραγματεύσεις. Αυτό προφανώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Χθες ήταν δύσκολη μέρα. Έτσι, μετά τον Σωτηρίου, μετά τον Ασαριφάρτ, όπως γράφουν και οι φίλοι. Τώρα δεν το περίμενες εσύ να γίνει. Ναι, παιδί μου, το περιμέναμε. Τα λέγαμε εμείς, όπως είναι για τάκα οι περίφημοι, τα λέγαμε εμείς. Αλλά εμείς δεν λέμε ότι τα λέγαμε, δεν έχει αξία. Γράφουν και πάρα πολλοί φίλοι ότι δεν νοιάζονται πλέον για τις εντυπώσεις. Ο Κιέ τους ενδιαφέρει η ουσία και αυτό έχει μια βάση. Δηλαδή, στην περίπτωση του Ασαριφάρτ, τους ενδιαφέρει το ότι ο ΠΑΟΚ γλίτωσε μέσα εισαγωγικά από αυτόν τον ποδοσφαιριστή που δεν έκριναν ότι θα κάνει τη διαφορά, παρά το ότι έγινε η γκέλα και ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε και τον περίμενε και έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει για να τον πήρε μέσα τα χέρια του ΠΑΟΚ. Δεν του ο Λέγξης πόσα παιχνίδια έχει στο Σαμπιονά. 400, 300. 425. Εντάξει. Έκανε πολλά και αφού έφυγε. Εννοείται με την Εβία. Πώς τη λένε, διαλύθηκε αυτή η ομάδα. Νομίζω, ναι. Τη διέλυσε. Το θέμα είναι τελικά τώρα εμείς τι ψάχνουμε περισσότερο. Ακραίο ή φορ στην Εβία. Γιατί τρεις αν υπήρχε μια μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση του φορ, τώρα με τη φυγή του Ροντρίγκες και εκεί είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά, εννοείται. Φυσικά. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ αντί να δυναμώσει, αποδυναμώθηκε. Μέχρι τώρα. Μέχρι σήμερα τώρα. Μιλάμε που έχουμε παιχνίδια κανονικά, μέχρι βέβαια. Σήμερα, αυτό είναι το λάθος. Αλλά μέχρι σήμερα, επειδή είναι 13 Ιανουαρίου, αλλά το 13 Ιανουαρίου είναι να το σκέφτεστε 25 Φεβρουαρίου. Γιατί και όποιο παίκτη και να έρθει, δεν μπορεί να μπει την άλλη μέρα και να παίξει. Όσο έτοιμο και να είναι και όσο σε καλό πρωτάθλημα και αν έπαιζε και αν το ελληνικό του φαίνεται αστείο. Ανάλογα το επίπεδο του. Γιατί και ο Σολέν και ο Λίνο λέγαμε πριν ήρθαν σε μία μέρα και παίξαν την άλλη. Την Κυριακή ξέρει που παίζουμε. Σε ένα γήπεδο που είναι χιονοδρομικό κέντρο. Δεν μιλάμε για την Κυριακή, ξέχνα το. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν κάνεις μεταγραφές για την Κυριακή, ούτε για τη Σάκη. Αν το θέλεις έτσι, ναι. Κάνεις μεταγραφή για να φτιάξεις ομάδα. Για να βελτιώσεις την ήδη καλή ομάδα σου. Ναι. Γιατί έχεις καλή ομάδα. Για να παίζεις καλύτερα. Εντάξει. Δεν θα κριθεί μεταγραφή αν αποκτηθεί ο Πριγιόβιτς, δεν θα κριθεί με την ανακοίνωση μεταγραφή. Θα κριθεί μετά από μήνες. Γιατί τον λες Πριγιόβιτς και με έχεις μπερδέψει. Πριγιόβιτς είναι. Εντάξει. Ο Βαρντά πώς είναι. Πραγματικά με τους Αιγύπτιους δεν θα διαλέξουμε. Βάρντα λένε αυτοί. Εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα μεταγραφικά θέματα. Υπάρχουν φυσικά και οι παίκτες που είναι να αποχωρήσουν. Αναφερθήκαμε και χθες.
μέσα σε αυτούς και ο Χαρίσης. Ζήτησε να πάει αλλού για να παίξει, για να έχει παιχνίδια. Ψιλοκοινή είναι η απόφαση. Εκτιμάται και από τις δύο πλευρές ότι το καλύτερο είναι. Γιατί καμιά φορά ένας παίκτης του θέτει έτσι για να του πούνε από την ομάδα ότι όχι, σε εμπιστευόμαστε, θέλουμε να μείνεις, θα έχεις ρόλο κλπ. Μάλλον κάτι τέτοιο δεν υπόθηκε σαν απάντηση προς τον παίχτη. Και είναι κοινή η απόφαση να πάει κάπου δανεικός. Κατάλαβαν και οι δύο από το δεδομένο ότι είναι προτιμότερο αυτό. Αμάν, αυτό με τον Γιώργο, μην το λέτε, λέει η Μάρτον. Τι να μην το λέμε, αυτό είναι η επίσημη διαρροή. Τι να μην το λέμε. Τι θες να ακούς, ότι δεν ισχύει. Αφού αυτό ισχύει και θα ασχοληθεί ενεργά και επίσημα, τι να κάνουμε. Αναλαμβάνει ευθύνη. Play-off, τελευταία αγωνιστική, γράφει φίλος. Γκόλ ο Τζαβέλας με Παναθηναϊκό ή με ΑΕΚ, σε αφήνει έξω και τον πληρώνεις κιόλας. Εντάξει, μπάλα είναι. Έχουν γίνει καρά του ΠΑΟΚ, πράγματα και πράγματα. Ο Κάμπελ είναι ακόμα στην Arsenal. Ο Κάμπελ, ο Κωσταρικανός. Ναι, είναι. Παίζει στην Arsenal. Όχι, παίζει, αλλά νομίζω είναι. Και αν υπάρχει θέμα Φετφατζίδη. Αναρωτιέται εδώ. Τώρα, 39. Λόγω καταγωγής. Είναι οι ερωτήσεις που θέτει. Ναι, στη Sporting Λισαβόνα είναι ο Κάμπελ. Δεν είναι ιδανικός, νομίζω είναι. Ναι, ναι. Πάμε. Αυτό το ξέρατε ότι ο πατέρας του Άρντα έχει παίξει στον Παναθηναϊκό μπάσκετ. Είναι λέει ο πιο γνωστός Αφρικανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Κάτσε, ο Σαμίρ Γκούντα δεν είναι που έχει στον Άρη. Άλλο αυτό. Τι, ο Σαμίρ Γκούντα τη σχέση. Ο Βάου έπαιξε ο Σαμίρ Γκούντα. Άλλο, το 95-96. Ο Βάου τον έφερε και μετά πήγε στον Άρη. Η πιο γνωστή ελληνική ομάδα στην οποία έπαιξε ο Γκούντα είναι ο Βάου. Δεν έπαιξε στον Άρη. Όλοι. Έπαιξε και στον Άρη. Δεν το θυμάται κανείς αυτό να σου πω. Κατάλαβες. Ο πατέρας λοιπόν του παίχτου Πανετολικού είναι διάσημος, είναι ο πιο διάσημος, έτσι το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Άρντα. Λέει, ο πατέρας μου είναι ο πιο διάσημος παίκτης στην ιστορία του αφρικανικού μπάσκετ και ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό. Καλά, ο Άρντα τώρα είναι περίπτωση μυστήρια τώρα από αυτά που λέει. Να ξέρετε γενικότερα. Έχουμε θέμα, είναι αφρικανός κλασικός, δηλαδή δεν είναι ημιτασιόν. Αιγύπτιος, άλλο πράγμα οι Αιγύπτιοι. Τι λες, ρε. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι Αιγύπτιοι ως καμπάλα. Να σου πω που έχω πάει εγώ εκεί, να σου πω. Παπά που έχεις πάει. Όχι, να σε πω εγώ για εκεί. Άσε, να σε πω εγώ για το τι παρακράτος έχουν και το τι διαφθορά σε όλες τις υπηρεσίες. Σε πω εγώ για την Αίγυπτο. Πάμε στους χορηγούς πρώτης ώρας για να τα πάρουμε όλα αυτά με τη σειρά. Να πάμε και Γαλλία, να πάμε και Πολωνία, να δούμε και με Ουάρντα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που απασχολούν. Να δούμε τι γίνεται, κάποια στοιχεία παραπάνω. Με Burger & Shake, άνοιξε πριν λίγες εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η πιο φρέσκια, πιο ωραία πρόταση για μπέργκερ στο κέντρο και στην Κούσκουρα. Από το μεσημέρι, εδώ και λίγη ώρα, μέχρι και τις 3 μέρα τα μεσάνυχτα, τα καλύτερα μπέργκερ στο κέντρο. Επίσης, ο Πειρατής είναι στην παρέα μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει εκπληκτικές μουσικές, μουσικάρες. Και βέβαια έχει και οθόνες, όλο το Πουσουκού και τα δύο καλωδιακά κανάλια. 7 συνολικά οθόνες εντός και εκτός. Τις καθημερινές ανοίγει στις 5 το απόγευμα του Σαββατοκύριακα από τις 12. Είπαμε Διογένους 17. Πίνετε τις μπύρες σας από βαρέλι ή από μπουκάλι. Διαλέγετε εκπληκτικούς μεζέδες και βλέπετε την αγαπημένη σας ομάδα. Όταν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ εντός έδρας, υπάρχει και το takeaway, τα 400 ml, 2 ευρώ. Τα παίρνετε και τα πίνετε στο δρόμο ή στο γήπεδο. Αναδρομώ. Μην με περνάτε για τρελό. Μαζί μας είναι το 2017 δίπλα μας. Και εμείς δίπλα της. Στο 2311-241-508 καλείτε. Ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών. Μπείτε στο site αναδομό.ανακαίνιση.gr να δείτε τι ακριβώς μπορεί να σας προσφέρει η Αναδομό. Και Regina με αξεσουάρ, μπάνιο και υδραυλικά είδη. Regina.banio.gr για να τα δείτε πριν πάτε να τα επιλέξετε στα καταστήματα τα οποία έχουν Regina. Λοιπόν, έχουμε ποδόσφαιρο με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε και είναι πάρα πολλά και πάμε να τα δούμε ένα προς ένα τα θέματα, τα μεταγραφικά που ασχολούν τον ΠΑΟΚ με το που επιστρέψουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Τι ωραία. Άντε πάμε να δούμε ένα προς ένα αυτά τα μεταγραφικά μόνο ζητήματα. Ονοματολογία, ούσου του, ατάκα θα αλλάξουμε ποτέ. Που αποσχολούν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το πρώτο θέμα, ας τα δούμε έτσι τυχαία,
Όχι, χρονικά αυτό βγήκε πρώτο. Εντάξει. Είναι ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Ρεν, ο 26χρονος, ο Ενρίκε. Χθες ξαφνικά από το Canal Plus της Γαλλίας αποκαλύφθηκε αυτή η είδηση, την οποία επιβεβαίωσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, επιβεβαίωσε όσον αφορά το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις, γιατί εντάξει, ακόμα δεν έχει κλείσει κάτι. Πρέπει να μάθουμε 2-3 παραπάνω στοιχεία για την διαπραγμάτευση, βεβαίως και για να γνωρίσουμε, ας πούμε, τον ποδοσφαιριστή καλύτερα. Ένας έτσι πιο ξανθός, ανοιχτόχρωμος, Βραζιλιάνος. Ναι, ξανθός Βραζιλιάνος. Πάμε να καλημερίσουμε πρώτα απ' όλα τον Δημήτρη τον Τζίτσε, τον συνεργάτη μας, ο οποίος μιλάει πολύ καλά τα γαλλικά. Δημήτρη, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Σε αμφισβήτησε, να ξέρεις. Γερός, όλα καλά. Εκτός αέρα μου λέει, εσύ τα μιλάει καλά τα γαλλικά. Ο Τζίτσε, λέω στην άουσα, πρώτα μαθαίνεις γαλλικά και μετά μαθαίνεις ελληνικά. Αλλά δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, στη γαλλική παιδεία. Στη δεύτερη γραμμή μας είναι ο συνάδελφος από το Canal Plus που αποκάλυψε το θέμα, ο κύριος Ρωμέιν Κογιέτ Γκοντίν, αν λέω σωστά το όνομά του. Δημήτρη, να τον καλημερίσουμε. Είναι στην Ατλέτικο, είναι Γκοντέν. Γκοντέν, εντάξει. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Gaudin. Ça va bien? Monsieur Gaudin, vous nous écoutez? Oui, je vous entends. Ah oui, bonjour. Bonjour, alors, ωραία, Δημήτρη, παίζει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, οι πληροφορίες του, πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Είναι μια συζήτηση, μια πρόταση που έχει κατευθεί, είναι κοντά? Τι γνωρίζει παραπάνω για τον Ενρίκε και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ? Ναι, monsieur Gaudin. Oui. On voudrait vous demander, par rapport à vos informations sur le thème de Pedro Henrique, est-ce que vous connaissez si il y a des discussions entre les deux équipes, s'il y a une proposition que Paok a fait aux joueurs, ou à quel point est le sujet? Le fait, en fait, c'est que le club est intéressé par le joueur, et le joueur, donc Pedro Henrique, veut partir de Rennes. Parce que dernièrement, il ne joue pas beaucoup, il est dans le groupe, il rentre souvent en cours de jeu, mais il joue de moins en moins et il est intéressé pour venir jouer au PAOK Salonique. Donc c'est entre le joueur et le club, pas PAOK et Rennes? Pour l'instant, non, Rennes, c'est pour l'instant, voilà, il y a des potentielles discussions entre le PAOK Salonique et le joueur, mais le joueur, lui, veut partir de Rennes. Donc après, si le joueur veut partir et si après au niveau salarial et au niveau du transfert les deux clubs sont d'accord, il peut clairement partir parce qu'il faut rappeler que le joueur a encore un an de contrat. Il est en contrat avec Rennes jusqu'en 2018. Mm-hmm. Ok, un moment pour traduire un peu. Oui, Ναι, μας είπε ο κύριος Γκοντέν ότι η συζήτηση είναι ανάμεσα στον παίκτη και στον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχουν προχωρήσει επαφές με τη ΡΕΝ, ότι ο παίκτης θέλει να φύγει από τη ΡΕΝ γιατί τον τελευταίο καιρό δεν παίζει όσο θα ήθελε, mm-hmm. και ότι μπαίνει αποσπασματικά στην αποστολή και ότι ο ίδιος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα από αυτά που μας είπε. Από εκεί και πέρα οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΡΕΝ για το κατά πόσο θα βρουν στα λεφτά, στη μεταγραφή και αυτό. Από τις δικές του πληροφορίες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις των δύο ομάδων, έχουν προχωρήσει και αν γνωρίζει τη διάθεση της γαλλικής ομάδας. Αυτό που μου είπε πριν είναι ότι δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά είναι πιθανό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν σύντομα. Μου λέει όμως ότι δεν έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Όπως το βλέπει εκείνος, με τα δεδομένα που υπάρχουν, θεωρεί πιθανό να γίνει τώρα η μεταγραφή? Ναι. Monsieur Gaudin, par rapport à votre point de vue, est-ce que vous voyez ça possible que ce transfert soit fait maintenant? Ah oui. À la période d'hiver? Oui, clairement. J'ai discuté avec son agent et le transfert peut clairement se faire dans les jours qui viennent. Ça, c'est clairement possible. Mm-hmm. Oui, un moment pour traduire.
Ναι, λέει, μας λέει ότι είναι το πιο πιθανό είναι κιόλας αυτό, γιατί οι συζητήσεις αν ξεκινήσουν και με τον Ατζέντου και με τον ίδιο, είναι απόλυτα πιθανό να γίνει η μεταγραφή μέσα στις επόμενες μέρες. Παρότι είναι ένα παιδί που έχει χαρακτηριστικά και τον πλήρωσε για να τον πάρει η Ρεν, για ποιον λόγο πιστεύει ο ίδιος ότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί? Μεσέ Γκοντέν, παραπώ ο point technique του Ζουέρ. Du moment que c'est un joueur caractéristique. Un moment. Du moment que Rennes a acheté le joueur, elle a donné de l'argent pour lui. Et il a des caractéristiques certains qui sont bien pour un ailier. Pourquoi il n'a pas pu jouer quotidiennement à Rennes et il n'a pas pu jouer plus? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris un petit peu en pleine tête l'éclosion de Ntep, qui du coup, même si Ntep a pris ses blessés, quand il est arrivé en 2014 à Rennes, il a joué 34 matchs sur 38 en Ligue 1. Donc il a été vraiment un titulaire à part entière lorsqu'il est arrivé lors de la saison 2014-2015. Après, l'an dernier, il a joué 10 matchs de moins, il a joué 23 matchs sur 38. Il a marqué un but de plus. Et là, cette année, il n'a pas marqué encore en championnat. Et pour l'instant, l'entraîneur, lui, Christian Gourcuff, lui préférait Ntep, qui est parti à Wolfsburg. On aurait pu se dire, voilà, Ntep est parti, du coup, il va avoir plus de temps de jeu. Et là, dernièrement, c'est Wesley Saïd, un jeune de Rennes, qui est plutôt préféré sur les couloirs. Ah, donc, c'est à cause qu'il est venu au même moment que Ntep qu'il n'a pas pu jouer plus. Ntep, oui, Ntep lui a pris pas mal de temps. Et après, il y a eu également la concurrence avec Kamil Grosicki, vous savez, l'international polonais. Okay. Et du coup, Grosicki et Henrique, vu qu'ils jouent tous les deux dans les couloirs, généralement, c'était l'un ou l'autre qui était sur le banc. Et là, ces derniers temps, ça a été plutôt Pedro Henrique. Donc, lui, il joue pas beaucoup maintenant. Et donc, il veut jouer plus et il veut partir. Ah, ok. Λοιπόν, μας είπε ότι την πρώτη χρονιά που πήγε έπαιξε αρκετά παιχνίδια, είχε το χρόνο συμμετοχής που ήθελε, αλλά από την άδειξη του Ντεπ και μετά, ο οποίος είναι και αυτός εξτρέμ και όλοι ποιοτικός, του πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή, δηλαδή προτιμήθηκε ο Ντεπ, έπαιξε 34 στα 38 μάτς την πρώτη χρονιά. Άρα αυτομάτως πέρασε σαν δεύτερη επιλογή ο Πέντρο Ενρίκε. Μετά υπήρχε και ο ανταγωνισμός με τον Γκροζίτσκι, τον Πολωνό, που παίζει στην ίδια θέση, οπότε έπαιζε είτε αυτός είτε τον Γκροζίτσκι. Και ενώ όταν έφυγε ο Ντεπ θα είχε χρόνο συμμετοχής αρκετό, ο προπονητής του τωρινός, ο Κριστιάν Γκουργκί, προτιμάει ένα νεαρό, έναν Σαΐντ, μου είπε, οπότε έχει και πάλι παραγωνιστή. Γι' αυτό και θέλει να φύγει, γι' αυτό και θέλει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ωραία. Κατά την άποψή του, σε ποια θέση αποδίδει καλύτερα, στο κέντρο, ως ακραίο, στην επίθεση, γιατί αγωνίζεται σε αρκετές θέσεις? Monsieur Godin, vu que vous l'avez regardé le joueur pendant longtemps, à votre avis, quelle est sa position idéale? Ailier droit, ailier gauche, il est milieu de terrain, il est milieu offensif, il est quoi? Lui, en fait, c'est un joueur de couloir, donc il peut jouer soit à droite ou soit à gauche. Donc après, ce qu'il a, lui, en tout cas, moi, ce que j'aime bien chez lui, sa qualité principale pour moi, c'est qu'il aime dribbler. Et également, il est rapide, donc on peut rapidement le trouver en profondeur. Donc ça, c'est vraiment son point fort. Donc c'est vraiment prendre la profondeur et il a des qualités de percussion. Donc après, ça dépend. Après, au niveau du schéma tactique, il est quand même à droite. Il est quand même à droite, donc il peut. S'il joue à gauche, il peut revenir dans l'axe pour frapper. Et s'il est à droite, après, ça dépend comment l'entraîneur l'utilise. S'il est à droite, il peut déborder et centrer. Donc moi, j'ai pas de. Enfin, moi, je le verrai plus sur un côté, droite ou gauche. Et après, c'est à l'entraîneur de savoir quelle qualité il préfère. Ωραία. Λοιπόν, μας είπε ότι τα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα και ότι είναι πολύ καλός στο ένας με έναν. Οπότε αυτός κυρίως στην καριέρα του έχει παίξει, λέει, στις πλευρές, είτε δεξιά είτε αριστερά, χωρίς να μας λέει ότι και τις δύο πλευρές παίζει καλά.
Αλλά επειδή είναι δεξιοπόδαρος, εξαρτάται μετά από τον προπονητή αν θέλει να το βάλει αριστερά για να συγκλίνει προς τα μέσα και να σουτάρει ή αν το βάλει δεξιά για να συντράει περισσότερο. Απλά μας είπε ότι είναι πολύ καλός στο να παίζει σε βάθος, δηλαδή να φεύγει στην αντεπίθεση, γιατί έχει το συνδυασμό τεχνικής και ταχύτητας και αυτό είναι που το διακρίνει. Ωραία. Για να κλείσουμε, είπε νωρίτερα ότι η εκτίμησή του είναι πως πιθανώς θα γίνει η μεταγραφή. Άρα θεωρεί πως αν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με τη ΡΕΝ, υπάρχει θετική διάθεση ώστε με κάποιο χρηματικό ποσό να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Και αν μπορεί να εκτιμήσει, ας πούμε, πού μπορεί να φτάνει η αξία του τώρα. Βέβαια είναι δύσκολο, αλλά ας κλείσουμε με αυτό. Monsieur Godin, une dernière question. Donc, vous nous avez dit que le joueur veut venir au PAOC, il est positif à ça, et vous pensez que... Oui. Pour l'instant, il veut partir de Rennes. Ça c'est oui. Son choix, il veut partir de Rennes. Après, le PAOC est une piste qui est sérieuse, donc le joueur a une envie potentielle de venir, mais pour l'instant, c'est la piste qui est privilégiée pour le moment. Oui, et donc vous pensez que si à ce moment PAOK fait un offre, à quel niveau à peu près, est-ce que si vous pouvez nous dire sa valeur? Une offre quoi, au niveau... Au niveau de l'argent. Au niveau du transfert? Oui. Bah, après là, c'est mathématique, hein. Il lui reste un an de contrat, donc... peut-être aux alentours de 1,5 million d'euros, je pense que Rennes peut le laisser partir. Ok. Ωραία, να τον ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη. Δημήτρη, για να τον κλείσουμε. Ναι. Oui, monsieur Godin. Oui. On vous remercie beaucoup pour la communication et pour toutes les informations que vous nous avez données. Ok. Pas de soucis, et puis si j'ai d'autres informations, je verrai avec Elena et je vous dirai. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Γάλλο συνάδελφο. Πες μας, Δημήτρη. Είπε ότι τα μιλάς τέλεια τα γαλλικά και μπράβο στην Άουσα που έχει τέτοια υποδομή στη γλώσσα. Αυτό σου είπε. Στο τέλος. Όχι. Λοιπόν, μας είπε ότι αυτό που είναι το σίγουρο, λέει, είναι ότι ο Πέρτης θέλει να φύγει από τη ΡΕΝ. Ναι. Η πρόταση που πάω τώρα, η προσέγγιση που έχει γίνει προφανώς προς τον Πέρτη, είναι μια σοβαρή περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μιλήσει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα, με τη ΡΕΝ, και εφόσον λέει είναι ότι το συμβόλαιό του τελειώνει το 2018, μια πρόταση γύρω στα 1,5 εκατομμύριο πιστεύει ότι θα ήταν αρκετή για την απόκτηση του παίκτη. Άρα έγινε ένα βήμα και όπως κάποια άλλη ομάδα ήρθε και μίλησε με τον Ροντρίγκες χωρίς να λύνει το συμβόλαιό του, έτσι και ο ΠΑΟΚ πάει και μιλάει με έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι το σκηνικό, χωρίς να λέγει το συμβόλαιό του, αλλά πρέπει να γίνει και το βασικό βήμα της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τη γαλλική ομάδα, η οποία με βάση τις πληροφορίες του Γάλλου συναδέλφου, τώρα ξεκινάει αυτή η προσπάθεια. Έτσι, ναι, ναι. Τώρα ξεκινάει. Και τώρα είναι πιθανό να ξεκινήσει αυτό, ότι ναι. Υπάρχει αυτή η προοπτική. Δεν μου το είπε ξεκάθαρο ότι μιλάνε, ναι. Αλλά υπάρχει προοπτική να μιλήσουν. Και κάνει την εκτίμησή του ότι η τιμή μπορεί να φτάσει σε αυτό το. Ναι, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μας είπε, ο Πέρτης προφανώς είναι πολύ θετικός στο να έρθει. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο για τη γνώση της γαλλικής. Που σε αμφισβήτησε και σου ζητάει και συγγνώμη δημοσίως γιατί αγχώθηκε πριν σε βγάλει στον αέρα. Έτσι. Να τα λες αυτά. Ο Ατρίδης είπε. Ο Ατρίδης είπε ότι να το φοβάσει αυτό και. Δεν θέλω να το φιανέψω, αλλά δεν το είπε ο Ατρίδης αυτό το πράγμα. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ναι. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την αμφισβήτηση. Να είστε καλά. Όχι, εγώ, ο κύριος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα με βάση πληροφορίες που έχουμε. Γαλλικά έχω, ισπανικά έχω. Τα αγγλικά μου μπάζουν. Είναι λίγο Τσίπρας. Να σου πω την αλήθεια. Τα χειρότερα από όλα είναι τα ελληνικά σου. Στα άλλα τα καλά πας. Αυτά ισχύουν με τον ποδοσφαιριστή. Όταν μια ομάδα σε μια τέτοια κατάσταση έχει μαζί της ένα παίχτη, ξέρετε καλά και το έχουμε, μας το έχει δείξει το ποδόσφαιρο, ότι συνήθως γίνεται η δουλειά. Τώρα, θέμα είναι να θέλει ο ΠΑΟΚ να την κάνει τη δουλειά. Οικονομικά λες. Όχι, δεν. Γιατί τον παίχτη τον θέλει. Εντάξει.
Τον παίχτη τον προσέγγισε και τον θέλει. Ναι, μπορεί να είναι ένα στου πέντε που προσέγγισε και περιμένει το πράσινο φως για να κάνει τις τελικές επαφές. Αυτό λέει. Ναι, ναι, εντάξει. Ότι υπήρχε πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει και είναι κοντά σχετικά με έναν ποδοσφαιριστή ναι. που παίζει σε καλό πρωτάθλημα, το είπαμε πριν προκύψει το όνομά του. Ωραία. Αλλά και το καλό πρωτάθλημα είναι σίγουρα το γαλλικό. Ήταν ένα από γαλλικό, ισπανικό και ιταλικό. Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να πάρει παίκτη από Bundesliga και Premiership. Ωραία. Άρα τα τρία μεγάλα πρωταθλήματα που μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ είναι ισπανικό, γαλλικό, ιταλικό. Σε 4-3-3 αυτός παίζει στα χαφ. Όπως τον είδες με, το με το έμπειρο μάτι σου. Τι να σου πω, νομίζω όχι. Ο Άρντα. Αν δουλέψει, ναι. Μάλιστα. Αν δουλέψει, μπορεί να γίνει οχτάρι. Έχουν κάποια κοινά στοιχεία αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Όχι, άλλες ταχύτητες είναι ο Βραζιλιάνος. Για τη θέση, λέω, εντάξει. Και πιο τεχνίτης. Ο Άρντα είναι ακόμα. Άρα, ναι, ναι. Η ποιότητα νομίζω ότι είναι. Νεογνώ ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι. Και είναι μια κίνηση βάθους που θα δούμε κτλ. Λοιπόν, 20... Εγώ για να ολοκληρώσω το κομμάτι του Άρντα, από τον Πανετολικό θα προτιμούσα να πάρω τον Γκλέσιο και όχι τον Άρντα. Μεταξύ μας. Και θα τον άφηνα και εκεί να παίξει. Λοιπόν, για τον Βραζιλιάνο τα δεδομένα είναι αυτά. Στα 26 του χρόνια τον ανακάλυψε Ζυρίχη και τον έφερε από τη Βραζιλία. Στη Ζυρίχη την τελευταία χρονιά έκανε παπάδες και γι' αυτό κέρδισε την μεταγραφή. Τελευταία καλή χρονιά, δηλαδή το 14-15, σε 40 μάτς. Το 13-14 στη Ζυρίχη σε 40 παιχνίδια έχει 11 γκολ και 6 assist. Τον πήρε με 1 εκατομμύριο η Ρεν. Ξεκίνησε σχετικά καλά το 14-15 με 40 παιχνίδια, 3 γκολ και 5 assist. Και σιγά σιγά πέφτουν οι συμμετοχές του. Φέτος έχει 4 μόνο ο βασικός, με 2 γκολ, 2 τελικές πάσες. Και μας εξήγησε και ο Γάλλος τους λόγους. Δεν είναι και ανενεργός όμως. Ναι. Κατάλαβες. Παίζει, είναι στο rotation. Ο Γκροζίτσκι, πολύ καλός παίκτης. Παιχτάρα, φίλε. Τον έβλεπα, τον λιγορευόμουν στο, πολύ καλός παίκτης, στο Euro εκεί να πούμε. Αυτή είναι μία υπόθεση. Πάμε στις άλλες σε λίγο και με τον Ουαρντάλα και με τον Σέρβο Ελβετό της Λέγκια. Περίπτωση που ίσως προχωρήσει άμεσα, ίσως είναι η πρώτη και σήμερα που θα έχει τελική εξέλιξη. Έχουμε ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ και από την μπολωνική πλευρά. Έχετε δει από το πρωί βίντεο του συγκεκριμένου πανύψηλου σεντερφόρ. Για να πάρετε μια εικόνα του Πρίγιοβιτς. Και με αυτόν λοιπόν επιστρέφουμε, αφού πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Με Burger & Shake κλείνουμε την πρώτη ώρα. Πολλές επιλογές Burger, με 100% όμως χαρίσιο φρέσκο κρέας. Εγγυημένα προϊόντα. Στο κέντρο της πόλης και στην Κούσκουρα, χαμηλά με την Μητροπόλεως. Από τις 12 έως τις 6 καθημερινά lunch break με μπέργκερ, οποιοδήποτε μπέργκερ, πατάτες και σπιτική λιμονάδα, μόνο 5 ευρώ. Με αναδομό κλείνουμε την πρώτη ώρα οι ειδικές ανακαινήσεις, 2311-241-508. Αναδομό pavlanakenis.gr για να πάρετε ιδέες. Με ρεγκίνα, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, όλα αυτά σε επιλεγμένα καταστήματα. Ναι. Και μπυρατή. Μπυρατή, το μεγάλο beer and rock bar ανατολικά στην Διογένους. Και αυτό το τριήμερο, όλοι οι αγώνες που παίζονται σε Nova και Cosmote Sport, σε 7 συνολικά οθόνες εντός και εκτός του μπυρατή. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα με τα γραφικά του ΠΑΟΚ σε πολύ λίγο. Είναι εγώ, μιλάει γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά. Στα ελληνικά λίγο πάσχε. Τα ιταλικά μου είναι τέλεια εμένα, φίλε. Εγώ αναρωτιέμαι πώς δεν με έχουν καλέσει από το Μετσόβιο ακόμη. Το Μετσόβιο, τι, Πολυτεχνείο. Επειδή είναι δυτικά προς την Ιταλία, γι' αυτό ρωτήσω. Το Μετσόβιο, λέει. Το τι νάντε. Ποιον παίχτη θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Ποιους παίχτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Γιατί γελάτε, θα πάρει παίχτες. Όχι, δεν γελάμε γι' αυτό, ρε φίλε. Θα πάρει παίχτες, εννοείται. Γιατί γελάτε, τι δεν θα έπαιρνε. Εννοείται θα πάρει. Είχε κάποιες αστοχίες στο ξεκίνημα. Έχει 0 στα 8 στην αρχή. Εντάξει, βέβαια. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι στις μεταγραφές δεν πρέπει να γίνεται πολύ προετοιμασία. Να, γιατί όποτε γίνεται προετοιμασία δεν μπορεί να ανακοινωθεί τίποτα. Ας το τελευταία στιγμή, ρε φίλε. Ψάξε μέσα Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου να όχι, το ανακοινώσει. Πες από την αρχή ότι παιδιά οι μεταγραφές θα γίνουν 20 με 30 Γενάρη. Και να το σεφνιδιάσει όλου, να κάνει 15.
Θα σου τρελάνε, θα πει πω πω οργάνωση, δε φίλε, αλλά είπαν και. Κάθε εμπόδιο για καλό. Ναι, ναι, σίγουρα ήταν. Καλά, τα δύο τα τελευταία τα εμπόδια ή σίγουρα ήταν για καλό. Γλιτώσαμε τον Κύπριο και το. Πανηγυρίζει η μισή πόλη. Για τον Νασάρι Φάρ. Εγώ έτοιμο ήμουν να γράψω τίποτα ότι πανηγυρίζω, δεν με πίστευε κανεί. Το έγραψε τον καζέτα. Τι. Το έγραψε. Ότι πανηγυρίζει, του είπα για την γκέλα. Γιατί έγινε μια γκέλα, όπω και το κάνει, αλλά θα βγει σε καλό. Ποια θα βγει σε καλό, ρε. Θα φέρει ο Πάο καλύτερο παίχτη. Αυτό θα βγει σε καλό. Γλίτωσε αυτόν. Την αλλαγή του Κουλούρη. Εντάξει. Την αλλαγή του Κουλούρη ξεκάθαρα όμως. Ναι. Τι. Δεν έχει καταλάβει μέσα στο Πάοξ τι στοιχεία έχει ο Κουλούρη. Να ξέρει. Επειδή δεν παστελώνει ακόμα. Όπως το έγραψε κάποια στιγμή, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν ο Κλάου στην ίδια ηλικία. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Ο Κλάου στην ίδια ηλικία κοντρό δεν μπορούσε να κάνει. Εννοείται αυτό. Και πρώτα απ' όλα τα στοιχεία του Κουλούρη, αν τα βάλει ένα-ένα τα χαρακτηριστικά, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πολύ καλύτερο. Τεχνική, πολύ καλύτερο. Δύναμη επαφή, πολύ καλύτερο. Ταχύτητα, στα ίδια. Μπορεί και λίγο καλύτερα. Ωραία. Κεφάλι, καλύτερο. Αυτό που δεν έχει, που το έχει ο άλλο και έκανε καριέρα με το. Αυτό το πράγμα είναι τον γκολ με μία επαφή. Το οποίο δεν μπορεί να το βρει εύκολα. Παρ' όλα αυτά, για να μπούμε και στις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις, ο ψηλός αυτός ποδοσφαιριστής της Λέγκια, ο Πριγιόβιτς, δεν είναι ο γρήγορος που. Δεν είναι αυτός με τα εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι κακός με την μπάλα στα πόδια από ό,τι είδα λίγο. Είναι όμως ένας παίκτης περιοχής. Εντάξει. Όχι, κινείται. Γύρω-γύρω έχει παίξει και μερικά παιχνίδια περιφερειακός. Δεν είναι άμπαλος. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίξει τη Λέγκια. Δεν είναι οι παίκτες περιοχής άμπαλοι όλοι. Απλώς δεν έχει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ως χαρακτηριστικά. Γιατί η αξία, ποιότητα έχει ρέντα, είναι σε φόρμα. Πού έχει ρέντα, δεν πέντε γκολ έχει. Έχει φέτος. Champions League βάζει. Έχει. Βάζει, εντάξει. Σε σχέση και με άλλες δικές του χρονίες έχει ρέντα. Καλή ηλικία είναι. Τι θέλουν αυτοί. Πάμε λίγο στους χορηγούς και με Alter Ego. Η Alter Ego επιστρέφει. Επειδή για μένα είναι το κορυφαίο casual ντύσιμο στην πόλη. Ωραία. Έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι και 60% μπορείτε να βρείτε χαμηλότερες τιμές, που ήδη ήταν χαμηλές. Ανοιχτά και Σάββατο και Κυριακή. Και 25 Μαρτίου στην Ευκαρπία, στη γειτονιά του Άκη εκεί πέρα, και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. alterengofashion.gr μέχρι τέλη Φλεβάρι και εκπτώσεις μέχρι και 60%. Μαζί μας και η Ρέμβη. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει μπουζούκια. Ανοίγει ο μεγάλος χώρος και τραγουδούν ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Αραμπατζής και η Βάγια Λάμπρου. Αλλά τη Ρέμβη την έχετε και για καφέ και τέτοια ώρα, και αργότερα για φαγητό και το απόγευμα και το βράδυ. Πολύ ωραίες μουσικές, ξένες κυρίως μουσικές. Πολύ ωραίος κόσμος. Όλα αυτά στο τέρμα της Πλαστήρα δεξιά. Παρκάρετε στο μεγάλο πάρκινγκ και πηγαίνετε στην Ρέμβη. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν μείνεις από μπαταρία οποιαδήποτε ώρα, το 24-23-10-545-999, τηλεφωνείς για να έρθουν αμέσως επί τόπου και να αλλάξουν την μπαταρία. Μπαταρίες αυτοκινήτου Ιταλός. Μαζί μας η Δουέν Γιαννίδης. Πηγαίνετε μια βόλτα μοναστηρίου στο 196. Εκεί βρίσκεται εδώ και 45 χρόνια η Σιτουέν Γιαννίδης. Να δοκιμάσετε το νέο Σιτουέν C3 και να κάνετε το test drive που χρειάζεται. Κλείστε ένα ραντεβού στο 546-400 να βγάλετε την άκρη σας. Λοιπόν, πάμε στις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Πάμε στον Πρίγιοβιτς, τον ποδοσφαιριστή της Λέγκια. Από το πρωί είδατε το θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Η Ελένη Μπούρ το παρακολουθεί και έχει επαφή με τους Πολωνούς. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα καλά. Πώς βγήκε αυτή η περίπτωση, φεύγει από τη Λέγκια, πώς ακριβώς προέκυψε η πληροφορία? Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δεδομένου ότι υπήρξε μια αναστάτωση σήμερα το πρωί από την Πολωνία, από δημοσιογράφους εκεί που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ της χώρας, αναφορικά με τον Αλεξάντερ Πρίγιοβιτς, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, αποχωρεί από την Λέγκια Βαρσοβίας
ομάδα στην οποία ανήκει, με προορισμό, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι Πολωνοί, ο ΠΑΟΚ. Βέβαια υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα και κάποιες φήμες και κάποια σενάρια από την Κίνα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ωστόσο οι πληροφορίες των Πολωνών δείχνουν ότι ο ποδοσφαιριστής κλείνει προς τον ΠΑΟΚ, ότι είναι η νούμερο ένα επιλογή του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης. Ναι, ενδιαφέρον υπάρχει, είναι πράγματι επιλογή ο 26χρονος ύψους 1,90-91. Σέρβος επιθετικός, ωστόσο με ελβετικό διαβατήριο να αναφέρουμε, Δημήτρη. Επέλεξε από ό,τι βλέπω την ελβετική. Έπαιξε στην Άντερ 19 της Σερβίας και μετά Άντερ 20, Άντερ 21 έπαιζε στην Ελβετία. Σωστά, έπαιξε με τις μικρές εθνικές ομάδες και της Σερβίας και της Ελβετίας, προτού αποφασίσει τελικά να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα της Ελβετίας, με την οποία μετράει και 4 συμμετοχές. Ούτως ή άλλως είναι Ελβετό αναφρεμένος, ωστόσο έχει ρίζες από την Σερβία. Λοιπόν, 27 χρονών, ύψους 1,91, έχει στο βιογραφικό του αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες να τον ακολουθούν. Και ωστόσο, χώρες, ε. Χώρες, έτσι. Ωστόσο τα καλά νούμερα και το βιογραφικό αρχίζει να πλουτίζει κυρίως από την Τουρκία, εκεί στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2014-2015. Β' Τουρκία, σούμως. Β' Τουρκία, ναι, με τη φανέλα της Μπολούσπορ και φυσικά με την Λέγκε Βαρσοβίας, με την οποία πανηγύρισε και το ντάμπι την πρώτη του χρονιά εκεί πέρα στην ομάδα της Πολωνίας το 2015-2016. Στη δεύτερη Τουρκίας λοιπόν είχε 16 γκολ σε 31 παιχνίδια το 2014-2015. Και ασίστ έχει. Και 5 ασίστ. Ναι, κατόπιν πήρε μεταγραφή για την Πολωνία και την Λέγκε Βαρσοβίας, εκεί όπως την πρώτη του χρονιά σε μια εξαιρετική για τον ίδιο σεζόν στην συγκεκριμένη χώρα, σε 47 αγώνες είχε 16 γκολ, ενώ φέτος έχει 25 παιχνίδια, 8 γκολ και δύο από αυτά τα έχει βάλει και στο περίφημο Dortmund Λέγκε, το εκείνο που έμπαιναν από παντού τα γκολ, 8-4. Στις 22 Νοεμβρίου. Δεν έβαλε με τη Ρεάλ ένα γκολ αυτός. Πώς μου είχε κολλήσει ότι έβαλε γκολ. Με την Dortmund έχει τα δύο, τα περίφημα γκολ που πλουτίζουν έτσι το βιογραφικό του. Βέβαια έχει περάσει από πολλές ομάδες, αγγλικές ομάδες, Derby, Northampton, μετά επέστρεψε ξανά στην πατρίδα του. Σουηδία πήγε σε κάποια φάση. Λοζάνη, ναι, Σουηδία, Νορβηγία, Τρόμσο και τελικά κατέληξε στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, με τελικό προορισμό την Λέγκε Βαρσοβίας. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι Πολωνοί, ο ίδιος έχει ανοίξει την πόρτα της εξόδου. Βέβαια το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι του 2009. Ωστόσο, 19. Ναι. Ωστόσο έχει δηλώσει δημόσια ότι αποχωρώ, η αποστολή μου στη Λέγκε έχει ολοκληρωθεί. Με βοήθησε ο σύλλογος και εγώ από την πλευρά σήμερα, μου. Σήμερα, χθες αυτό. Υπάρχουν, ναι, το τελευταίο διάστημα, μέσα στον Δεκέμβριο είναι οι συγκεκριμένες δηλώσεις. Μάλιστα έχει τοποθετηθεί και ο πρόεδρος της ομάδας για την περίπτωση του Αλεξάνδερ. Για να μείνουμε στον ποδοσφαιριστή, ναι, έχει ανοίξει την πόρτα της εξόδου, ότι εμένα εδώ πέρα το έργο μου ολοκληρώθηκε, τους βοήθησαν, με βοήθησαν. Για μένα θεωρώ ότι κλείνω συγκεκριμένος κύκλος, ήρθε η ώρα να φύγω. Μάλιστα δεν συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας την χειμερινή στην Ισπανία. Βέβαια υπάρχει μια σύγχυση στο συγκεκριμένο θέμα, δεδομένου ότι μερικά μέσα αναφέρουν ότι υπάρχει ένας τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί, αλλά ότι προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη μεταγραφή του και γι' αυτό δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας. Είναι λίγο θολό το τοπίο, γιατί δεν συμμετέχει ο 26χρονος, 27χρονος μάλλον, Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς στην αποστολή της ομάδας για τον χειμώνα. Υπάρχουν και δηλώσεις του Προέδρου, ο οποίος βάζει στο παιχνίδι, στο κόλπο τους Κινέζους, και κάπου εδώ νομίζω θα χωθεί και ο Σταύρος Κόλκας να κάνει το σχόλιο του. Τι? Λέω, ο Πρόεδρος έβαλε στο κόλπο τους Κινέζους. Ναι, είναι ο Ζαμάνιφ ο συγκεκριμένος. Οι διδακτικές Ζαμάνι. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι ναι, μιλάμε με τον Πρίγιοβιτς, όχι μόνο με τους Κινέζους, αλλά και με συλλόγους από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη, χωρίς φυσικά να κατονομάζει τις ομάδες. Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του, έχει αναφέρει σε μέσα της Πολωνίας. Η Λέγκε κοιτάει για τον αντικαταστάτη του, μάλιστα κοιτάξτε εδώ πώς τα φέρνει η μεταγραφική περίοδος, ότι πολλά μέσα αναφέρουν ότι ο Πέταρος Σκούλετιτς κάποια στιγμή ακούστηκε σαν φήμη και σαν σενάριο και για τον ΠΑΟΚ, δεν αποκλείεται να είναι ο αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς. Θα το δούμε και αυτό. Το παρακολουθούμε. Απλώς σήμερα επιβεβαιώνεται και από εκεί και από εδώ ότι οι ομάδες από νότια που λέει ο πρόεδρος είναι μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Είναι εντυπωσιακό το ότι παρότι 1,91 βλέπουμε πως και πέρυσι και φέτος έχει αγωνιστεί και περιφερειακά πίσω από τον φορ, ακόμα και σε
και αριστερά ο ποδοσφαιριστής, που προφανώς έχει μια τεχνική που μπορεί να τα απεξέλθει και σε άλλη θέση πέρα από την κορυφή της επίθεσης. Πάντως το βασικό που προκύπτει είναι ότι και η διοίκηση έχει αποδεχθεί ότι ο ποδοσφαιριστής θα φύγει, όπως όλα δείχνουν, τον Γενάρη, και ο ίδιος έχει ανοίξει την πόρτα της εξόδου. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, δεδομένου ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 19, πόσα χρήματα αξιώνει ο σύλλογος, αν ο παίκτης θα τα βρει με τον ΠΑΟΚ. Είναι στη μέση και τα πολλά χρήματα της Κίνας, τα οποία βάζουν στο τραπέζι τους και στο παιχνίδι τους οι Πολωνοί. Ελένη, για αυτά τα θέματα που θέτεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε πόσο μπορεί να είναι η τιμή, διαπραγματευτικά τι ακούγεται κτλ. Ίσως θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ για την Πολωνία, δηλαδή μπορείς να ρωτήσεις, ναι, για τα χρήματα, πόσο μπορεί να φτάνει η τιμή πώλησής του. Θα σου πω μια άλλη πληροφορία, ας την αφήσουμε, ας τη διασταυρώσουμε καλύτερα για το συγκεκριμένο θέμα. Και μάλλον θα ξαναπούμε. Ναι. Μάλλον θα ξαναπούμε και στην πορεία της εκπομπής. Ωραία, να είσαι καλά. Ωραία. Να είσαι καλά. Αυτά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνουμε, 1,91. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποιες συμμετοχές και σε άλλες θέσεις πέρα από αυτή του center four. Έχει μια ρέντα τα τελευταία χρόνια. Και πέρυσι, ακόμα με τα 16 γκολ και τις 9 assist, 47 παιχνίδια. Καλά νούμερα. Το πολωνικό πρωτάθλημα, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι στο επίπεδο το δικό μας, εντάξει. Δεν είναι χαμηλότερο. Και είναι κανονικό πρωτάθλημα με γεμάτες κερκίδες, με ένταση, με μεγάλες ομάδες. Ναι, είναι. Το κλαμπ και η πίεση και ο κόσμος κτλ. Είναι. Λέγκια, Λέχ, Πόσναν. Ποιες άλλες είναι. Κόλλησε τώρα. Την Κόρνη. Βίσλα. Η Σλάσκ. Η Ζαγκλέμπια. Η Ζαγκλέμπια παλιά ιστορική ομάδα. Λέχ Πόσναν. Ναι. Πογκόν. Βίσλα. Λοιπόν, αυτά με την θέση του center four, όπου άλλη περίπτωση είναι του Μπολί, πάντα. Πάντα είναι μέσα στη λίστα. Να θυμίσουμε ποιος είναι ο Μπολί. Γιάννικ Μπολί, στην Ανζή. Center four με 8 με 10 γκολ τη σεζόν, εκεί κάπου κυμαίνεται. Αδιαφορετικά χαρακτηριστικά, πιο κοντός από αυτούς που έχουν παίξει μέχρι τώρα, κοντά στον 82, ταχυδύναμος, μαύρος. Βασική προϋπόθεση στην ανάλυση. Σίγουρα υπάρχει θέμα. Ναι, επιβεβαιώνεται και από τον Γιώργο Σαββίδη και από τον Λούμπος Μίχελ. Αλλά. Αλλά δεν φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή. Κάτι σαν να φοβίζει. Κάτι φοβίζει σαν λίγο ο χαρακτήρας του, είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί. Αλλά. Άρα το έχουν ψάξει αρκετά το Αρκετά θέμα. Το έχουν ψάξει. Εδώ και το καιρό. Θέμα ποιο είναι τώρα, ότι αν είναι προβληματικός, είναι κουτί για μας. Κάποιος θα το πει. Εμείς μόνο προβληματικούς βγάζουμε άκρη. Αχα. Διαφωνείς. Όταν έχεις αρκετούς μαζί. Υπάρχει μια ισορροπία όταν έχεις πολλούς χάζους. Υπάρχει μια τεχνογνωσία, ρε παιδί μου, στη διαχείριση. Ναι, έδωσα τον Ροντρίγκες. Που δεν ήταν και ο Αϊνστάιν. Άλλο αυτό. Ναι, δεν πρέπει να. Δεν είναι προβληματικός. Δεν ήταν προβληματικός ο Ροντρίγκες. Άλλο αυτό που λες. Δεν ήταν προβληματικός. Ήταν μειωμένη. Αντίληψη. Ναι, αντίληψη. Άλλο, ήταν άλλο το άλλο. Προβληματικός ήταν συγκεκριμένων προδιαγραφών εξέλιξης. Προβληματικός ήταν άλλος. Πες και όνομα. Γιατί δεν αναφέρεις όνομα. Για να καταλάβουμε, παιδί μου, τι εννοείς προβληματικός. Προβληματικός για μένα είναι ο Περέιρα. Είναι προβληματικός. Δίστροπος είναι, δεν είναι. Ναι ρε, αυτό είναι ο προβληματικός. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όχι ότι ο άνθρωπος ψάχνεται για μανούρα. Επειδή τον έχουμε ζήσει. Προβληματικός ήταν ο Χακόμπο. Με την έννοια την άλλη του αυτό προβλήματος. Αυτό ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει. Ο Περέιρα δεν θα σε κάνει ένα κάτω, θα τον τσιγκλίσει τον άλλον στα όρια του, αλλά δεν το τραβάει. Λίγο με τον Λούκα εκεί τα χάλασε. Ναι, σέρνει όμως λίγο για χούρντα. Εντάξει. Δεν είναι και ο Πιθήνιος. Ναι, είναι Αργεντίνος. Εκεί που μαλώνουν όλοι με όλους είναι στη Βέρεια. Έμαθα. Τι ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει. Τίποτα. Εντάξει, η Βέρεια πάει για φούντο. Παλεύει για να πάει για φούντο. Προσπαθεί, ναι. Για τον Νουάρντα τώρα. Για τον Αιγύπτιο του Πανατολικού, που είναι μία από τις λύσεις για τον ΠΑΟΚ. Και λέμε τώρα μία από τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις
υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που έχουν φτάσει μέχρι ενός σημείου, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, υπάρχουν κάποιες που είναι να προχωρήσουν τώρα και να φτάσουν κτλ. Υπήρχαν κάποιοι στόχοι, χάθηκαν, αλλάζουν οι στόχοι. Γι' αυτό λέμε ότι αναλαμβάνει ο Γιώργος Σαββίδης να έρθει μαζί με τον Μίχελ για να αποφασίσουν οριστικά προς τα που θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Μέσα σε αυτό το τριήμερο έρχεται για να τα βάλουν σε μία σειρά και να πούν 1, 2, 3, αυτή είναι η στόχη, αυτές είναι οι προτεραιότητες και πάνε για τα υπόλοιπα μετά τις πρώτες κρούσεις που δεν είχαν αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν και για τον Βάρντα και για τη θέση των μεσοεπιθετικών είναι μία από τις, ας πούμε, βατές περιπτώσεις. Ας δούμε λίγο τα νούμερα του. Γιατί... Μέχρι να πεις τα νούμερα, να δώσω μια μεταγραφή για μια ομάδα που υποστηρίζουμε όλοι στη Football League. Εδώ αναφέρομαι στον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγο. Όχι, να μιλάς για τον εαυτό σου. Τι μια ομάδα καθαρή και εγώ καθαρή την υποστηρίζω. Ομάδα, τι, πλάτε, κάνεις. Και μας βοήθησε πολύ εκείνη τη χρονιά που έπεσε με τις καταγγελίες και με αυτά του Προέδρου. Ναι, ναι, ναι. Τον Αλφέρντο Μεχία που έπεσε στο Παθρακικό, ένα πολύ καλό εξάρι. Μπράβο. Με πολλά τρεξίματα και ξέρει και μπαλίτσα από την Ονδούρα. Μπράβο στον Απόλλωνα Σμύρνης που συνεχίζει παρότι είναι πρωτοπόρος, δεν είναι πρώτος. Λαμία και Απόλλων είναι ψηλά. Ναι, συνεχίζει να ενισχύεται ορθολογικά με παίκτες οι οποίοι σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το επίπεδο που αγωνίζεται. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Τον ήθελα εγώ Super League τον Απόλλωνα, να είναι παράγοντας υγείας. Πλάκα κάνεις, εννοείται. Κοίτα να δεις. Τώρα πλάκα κάνετε, έτσι. Και θέλω και τη Λαμία η οποία το παλεύει τόσα χρόνια, ρε φίλε. Τη αξίζει. Τη αξίζει. Εντάξει, και ο Όφη μου λείπει. Είναι η αλήθεια. Και είναι κοντά στην Αθήνα η Λαμία, θα γεμίζει το γήπεδο, είναι δηλαδή... Ναι, είναι ρε φίλε, εντάξει, θα πηγαίνουμε και εμείς. Εμείς θα έχουμε καλή κερκίδα εκεί. Μετράκια είναι. Τίποτα, θα έχουμε κερκίδα, ναι. Ναι. Έχω πάει στη Λαμία, έχει και κανό πανεπιστήμιο. Αν ανέβουν ομάδες που μας δίνουν εισιτήρια, ναι, χίλιες φορές θα ανέβει η Λαμία. Δεν τα παίρνετε. Ας ποιον άλλο ο Πασαραϊκός άμα ανέβει δεν σε δίνει εισιτήρια, ο Αγροτικός Αστέρας δεν σε δίνει. Αυτές είναι οι ομάδες που μπορεί να ανέβουν. Ο Αγροτικός είναι πολύ κοντά. Άμα είναι να μην ανέβει η Λαμία, ο Αγροτικός είναι καλή περίπτωση. Το μεγάλο όνομα της κατηγορίας είναι ο Άρης, θέλετε δεν θέλετε. Και ο Άρης λείπει από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Όταν λες λείπει, λείπει. Ιστορικά λείπει. Ποιος λείπει, ρε. Ο Άρης. Δεν λείπει ακόμα. Δεν είναι Άρης αυτός που είναι τώρα. Όταν θα γίνει Άρης θα μας λείπει. Με σκόρδα δηλαδή. Τι εννοείς, να παίζει ο Γκαντίνας και είναι, ο Κουιζίνδρος και Φυρός. Να είναι Άρης κανονικός, όχι τώρα. Αυτό είναι ένα αυθρόνητο πράγμα. Ναι, όταν αποκτήσει μια διοίκηση με πλάνο, στόχο και κανονικά, ναι, να γυρίσει ο Άρης. Τώρα έτσι δεν τον θέλουμε πίσω. Δεν τον βλέπω ανταγωνιστικά πλέον. Κουράστηκα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ο Άρντα πέρυσι σε 30 παιχνίδια με τον Πανετολικό, σχεδόν σε όλα, στα 25 μάλλον βασικός, σε 30 παιχνίδια είχε 5 γκολ και 2 ασίστ. Πόσα λίγα είχε ο Άρντα πέρυσι. Τι νομίζω ότι είχε, σύνολο 9 γκολ έχει και 4 φέτος. Εντάξει, τον Πανετολικό ποιος είχε περισσότερα δηλαδή ποτέ. Ο Μαρκόφσκι παραπάνω είχε. Πώς είναι έτσι πόσο είχε, ο Σέντερφορ είχε 8. Μη σου πω και ο Χαριστέας παραπάνω είχε. Ο Γιώργος Θοδωρίδης παραπάνω είχε. Ο Γιώργος εκεί είναι τη φανέλα του κρεμασμένη, έχουν παντού ρε. Ο Γιωργάκης εκεί πέρα είναι θεός. Φέτος ο Άρντα έχει 5 γκολ και 4 ασίστ. Απλά τις 3 τις ασίστ έκανε στο μάτσο με τον Πανετολικό, με την Καλυθέα που. Ναι. Εντάξει, στο κύπελο έληξε ένα 5 και. Τρεχαγύρευε. Εντάξει. Εντάξει, κίνηση προοπτικής δεν μίτσο τώρα. Σου βγει, εντάξει. 23 μισό. Σεπτέμβριο τα κλείνει 24. Θα αποφασιστεί αν προχωρήσει και κλείσει αυτή η υπόθεση, όπως είπαμε. Θα προχωρήσει, ναι, αλλά συμπληρωματικά. Ναι, δεν είναι δηλαδή να το πάρεις ότι πουλήσαμε Ροντρίγκες, παίρνουμε ο Αρντά. Ο Αρντά είναι αυτός που έλειπε πριν φύγει ο Ροντρίγκες. Ένας ακόμη. Αλλά για μένα δεν είναι πλάγιος. Είναι πιο πολύ οχταροδεκάρι παρά πλάγιος. Τώρα κατάλαβα τι λες εδώ, ότι πανηγυρίζει Τούμπα. Τώρα είδα ότι το είχες άρθρο, Δημήτρη. Και συμφωνώ. Αφού αυτή είναι αλήθεια. Κοίτα να δεις, κάνουμε εμείς πολιτική τώρα. Παίρνοντας κλίμα και εδώ και οπουδήποτε, καταλαβαίνουμε ότι πιο πολύ χάρηκα αλλά, που χάλασε το Ανσαριφά. Ρε φίλε, πρέπει να το μάθουν και οι άλλοι που ντεμε και τώρα πανηγυρίζουν ότι μας πήραν παίχτη. Πρέπει να μάθουν ότι το 80% του κόσμου δεν ψινόταν για Ανσαριφά. Γιατί πίστευε ότι αν πάρει τον Ανσαριφά δεν θα πάρει κάτι καλύτερο. Και αυτή τη στιγμή θέλει κάτι καλύτερο. Δεν θέλει απλά έτσι μια μεταγραφή για τη μεταγραφή.
Καλό είναι αυτό, ωριμότητα δεν δείχνει. Είναι πραγματικότητα τώρα, καλό κακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ίσως έχουμε μία σύνδεση με Πολωνία, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φέρνουν ακόμα πιο μπροστά και προχωρημένη αυτή την υπόθεση του υψηλόσωμου Πριγιόβιτς. Για να μπούμε και στο τελευταίο κομμάτι. Ωραία. Για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Ανώμαλες ρε φίλε, ανώμαλες. Δεν υπάρχει μια φυσιολογική. Μια κοπέλα να πει. Όχι, 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 αλλιώς το λες. Τι. Φυσιολογικές ρε παιδί μου, φυσιολογικές. Δεν υπάρχει μια ανώμαλη. Το ανώμαλο είναι το φυσιολογικό. Ναι, εντάξει, δεν το πάμε ανάποδα. Δηλαδή είναι τόσο ανώμαλες που γίνονται φυσιολογικές. Γιατί ρε κοπέλα μου. Ναι, αφού η ανομαλία είναι μέσα στο. Δεν μας ευνηδιάζουν πλέον. Είναι, δεν είναι κομμάτι της φύσης η ανομαλία. Το να συμβαίνει μια ανομαλία, κάτι μη ομαλό. Απλά λύνεται το. Το ομαλό, ρε φίλε, όμως τι σημαίνει, ποιος το έχει ορίσει. Όχι το ομαλός κάτω στο. Ναι, όχι. Ποιος έχει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Λες την κοπέλα σου, ρε φίλε, φέρε και δύο φίλες σου. Ναι, τι απλό. Αυτό είσαι ανώμαλος. Μα ποιος έχει πει αυτό το πράγμα ότι είναι ανομαλία. Τι, η ελληνική δηλαδή, κοινωνία που μέχρι το 30, 40, 50 ζούσαν 20 άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο, θεωρεί ανώμαλο. Ναι. Το να συνευρεθούν ένας άντρας με τρεις γυναίκες, τον οποίο είναι μία η κοπέλα του και δύο φίλες. Δεν κάνεις κάτι κρυφά. Όχι βέβαια. Και βέβαια υπάρχει και το στατιστικό λάθος. Γεννιούνται τρεις γυναίκες, ένας άντρας. Άνα μπράβο, πρέπει να καλύψεις δηλαδή, τα κενά. Με βάση, Θεούλης, με βάση τις απώλειες που έχουμε εμείς στον ανδρικό πληθυσμό. Λόγω των ομοφυλόφιλων. Των ανθρώπων που θέλουν μεταξύ τους. Μεταξύ τους, ακριβώς. Υπάρχουν ξεκάθαρες. Και αυτό βέβαια όχι απλά το χαιρετίζουμε. Το χαιρετίζουμε, εννοείται. Μειώνει τον ανταγωνισμό πρώτα απ' όλα. Πολύ βασικά. Δηλαδή, τι να πω, παιδιά, όσοι πραγματικά το αισθάνεστε, κάντε το. Μα εμείς, να σου πω κάτι, υπάρχουν και άντρες, υπάρχουν και άντρες που μπορούν κυριολεκτικά να εξασφαλίσουν και τις τρεις γυναίκες. Γιατί οι δύο να μείνουν ορφανές, να μην έχουν κάποιον να τις εξασφαλίσει. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα εργοστάσιο ευχαρίστηση στο σπίτι. Δηλαδή, τόσο ταξίδια, φίλε. Υπάρχει εργαλειοθήκη. Υπάρχει μια γκάμα εργαλειοθήκη. Έχουμε ράφια. Μπορεί να μην έχει κατσαβίδι να φτιάξει την πρίζα. Ναι, αλλά δεν έχω κατσαβίδι. Εννοείται δεν έχω κατσαβίδι. Εντάξει. Τι κάνουμε, γάκι μου, το στατιστικό λάθος. Και αυτό χαρακτηρίζει την ανομαλία. Αν και τα μαθηματικά είναι ανομαλία, τότε πραγματικά ρε φίλε, πού οδηγεί την κοινωνία μας. Ναι. Πιστεύω ότι αν αυτά τα κάνει ένα άρθρο στο SDNA. Ή στο ΠΑΟ 24 που θες γράψει το, στο SDNA γιατί θα μεγαλώσει λίγο η γκάμα. Νομίζω ότι θα βρεις πάρα πολλούς υποστηρικτές. Ναι. Μέχρι που κάνεις και κόμμα. Εννοείται, ρε, καλά πλάκα κάνεις. Νομίζω το επόμενο κόμμα που θα μπει στη Βουλή θα υπερασπίζεται τη σεξουαλική απελευθέρωση. Εννοείται. Και επιτέλους ρε. Την πραγματική. Γιατί και τώρα υπάρχει μουλοχτά. Ναι, ωραία. Βλέπω τον Τζομπαζόγκο και αυτό μου βγαίνει η λέξη. Αλλά πλέον πρέπει να το. Ναι, πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα σε αυτά τα θέματα. Εννοείται. Ναι. Εκτιμώ ότι καλύψατε πολύ καλά ένα δεκάλεπτο, μια και δεν είχαμε κάτι αυτό άλλο. Αυτό κάναμε, ρε φίλε. Θέλαμε να σου δώσουμε λίγο χρόνο να κάνεις το ρεπορτάζ σου. Βλέπαμε, έμπαινες, έβγαινες. Αλλά να λέμε και κάτι που να φύσηγε μια παρακαταθήκη. Δημόσιο, δηλαδή έχουμε ένα μικρόφωνο. Ναι, όμως πρέπει να δούμε αν παίζει την Κυριακή το παιχνίδι ΑΕΛ ΠΑΟ και αν έχουμε άλλα θέματα. Ο Νίκος Ασπρούδης από την Λάρισα, ο φίλος μας συνάδελφος, είναι τώρα στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, παιδιά. Αληθεύει. Από την κάτω στην Λάρισα. Μπράβο. Αληθεύει ότι έπεσε το περισσότερο χιόνι της ιστορίας, τουλάχιστον τελευταίων ετών. Νομίζω ότι η προηγούμενη φορά που εγώ προσωπικά έχω δει τόσο πολύ χιόνι είναι το 2001, που ήταν ανάλογος όγκος. Αλλά εδώ, επειδή όχι χθες προχθές, ήταν πια 15ωρο χιόνιζε συνέχεια. Φανταστείτε ότι μέσα στην πόλη έφτασε το 30 εκατοστά, μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, δεν μιλάω για, για τις συνοικίες τριγύρω, και ακόμη η μάχη των συνεργείων του Δήμου είναι μεγάλη. Γιατί ξέρετε τώρα έχει αρχίσει να βγαίνει δύο τελευταίες μέρες και ο ήλιος και έχουμε μετατραπεί σε παγοδρόμιο στην κυριολεξία. Πολύ πολύ χιόνι είναι η αλήθεια. Είναι και βέβαια όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια μέρα η οποία χαρακτηρίζεται μέρα ολικού παγετού. Δεν νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το μηδέν. Μέχρι τη θερμοκρασία της δεν έχει ανέβει ώρες, ακόμα. Όχι, τις πρώτες πρωινές ώρες έδειξε με βάση τις μετρήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μείον 19. Σήμερα. Σήμερα, ναι. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Μείον 19. Άρα την Κυριακή τώρα τι γίνεται στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Εγώ τουλάχιστον από φωτογραφίες που έχω δει το LFC Arena έχει τουλάχιστον
50 πόντους χιόνι όλο το γήπεδο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει το παιχνίδι με βάση τα τωρινά δεδομένα, εκτός βέβαια και αν ξαφνικά αλλάξει ο καιρός. Και όταν λέω αλλάξει, δούμε πολύ δυνατές βροχές, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να φύγει το χιόνι. Βέβαια καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες, αλλά επειδή καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατό να μπει γκρέιντερ ή εκχιονιστικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να φύγει αυτό το χιόνι. Θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες κυρίως με εργάτες να το φτιαρίσουν. Α, γίνονται προσπάθειες. Γίνεται προσπάθειες ώστε να γίνει το παιχνίδι κανονικά την Κυριακή. Ναι. Τώρα για μένα, με βάση το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι 2 παρα 10, 2 παρα 20 Παρασκευή, μοιάζει αδύνατο να γίνει. Νίκο, γιατί είχε χαλάσει έτσι το γήπεδο και πριν την κακοκαιρία, στο μάτς με τη Βέρεια ήταν... Αυτό το οποίο λένε οι υπεύθυνοι είναι ότι ήταν ένας μύκητας ο οποίος χτύπησε το χορτάρι σε ένα κομμάτι του, κυρίως προς το δυτικό πέταλο, προς το βόρειο πέταλο, συγγνώμη, ένας μύκητας ο οποίος γινόταν ανάλογες προσπάθειες με σκοπό να καταπολεμηθεί και να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, το συγκεκριμένο γήπεδο από την στιγμή που ξεκίνησε, εκεί τον Δεκέμβριο του 2010, είχαμε ανάλογη χιονόπτωση εδώ στη Λάρισα. Αν όσοι θυμούνται τότε, ήταν μάλιστα ένα παιχνίδι ΑΕΛ Ολυμπιακός πάλι, το οποίο πεζόταν μέχρι τελευταία στιγμή αν θα γίνει ή όχι. Τελικά κατέστη δυνατό να εκχιονιστεί τότε το χιόνι που είχε πέσει, που ήταν βέβαια πολύ λιγότερο από ό,τι έχει πέσει τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και είχε γίνει κανονικά το παιχνίδι. Τώρα ίσως να είχε επηρεαστεί και από αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκείνο που βλέπαμε στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΛ με τη Βέρεια δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Τώρα δεν βλέπουμε καν χορτάρι. Θα σας πω το εξής απλό, ότι έχει σκεπάσει την κάτω σειρά των διαφημιστικών πινακίδων το χιόνι. Ναι, ναι. Οπότε άρα και να λιώσει το χιόνι και να φύγει, και από κάτω μπορεί να είναι βούρκος η κατάσταση. Ναι, το θέμα είναι να λιώσει, γιατί εντάξει, στον βούρκο είναι αυτό που λέμε ότι η μπάλα παίζει. Μπορείς να παίξεις μπάλα. Στο χιόνι σε τόσο ύψος νομίζω ότι είναι αδύνατο να γίνει. Μάλιστα. Πες μας λίγο, πώς διαμορφώνεται το ρόστερ της ΑΕΛ. Αρκετές αλλαγές, πάρα πολλοί ξένοι παίκτες. Γιατί? Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7, περιμένουμε άλλη μία τουλάχιστον, η απόκτηση ενός σέντερφορ. Θεωρώ ότι έγινε ένας, να το πω, λάθος προγραμματισμός το καλοκαίρι. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Να δεχθώ ότι αυτό που λέει η ΠΑΕΛ, ότι θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά τα οποία μας έβγαλαν στην Super League να παίξουν και σε αυτήν και να δείξουν τις δυνατότητες τους. Ό,τι κατά γιος συμβαίνει, το θέμα είναι ότι η ομάδα έδειχνε από τα πρώτα παιχνίδια ότι έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα σε βασικές θέσεις, όπως είναι αυτές των χαφ, του επιθετικού κυρίως, εκεί είχαν εντοπιστεί τα προβλήματα, και φυσικά σε έναν στόπερ ο οποίος θα είχε ταχύτητα. Εκεί έχει κινηθεί, βέβαια παράλληλα δεν πήρε, εγώ προσωπικά δεν πήρε πάνω από 3-4. Έγιναν και κάποιες επιπλέον με συμβόλαια τα οποία είναι διετή, ενδεχόμενα βλέποντας και την επόμενη χρονιά. Πάντως αλλά όπως και να το κάνουμε, οι ομάδες δεν χτίζονται το Γενάρη. Αυτό είναι νομίζω γνωστό σε όλους μας. Αρκετοί ξένοι πάντως, έτσι. Ναι, αρκετοί ξένοι. Σε αυτήν τη μεταγραφική περίοδο ήρθε μόνο Έλληνας ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος βέβαια είναι και Λαρισαίος, και ο James Ευμορφίδης, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο έχει γυρίσει σε αρκετές ακαδημίες και έχει παίξει στο εξωτερικό, ίσως βρει εδώ την ηθάκη του. Είναι ίσως πιο εύκολο να βρεις ξένους παίχτες, ναι, ναι, στην παρούσα μεταγραφική περίοδο από ότι Έλληνες. Θεωρώ ότι εκεί είναι το κουμπί, γιατί η Έλληνα ήταν μια από τις ομάδες που στα προηγούμενα παιχνίδια, αν το δούμε στο πρωτάθλημα της Super League, ήταν από τις ομάδες που χρησιμοποίησε αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, και κυρίως το ρόστερ της στο μεγαλύτερο του βαθμό αποτελούταν από Έλληνες ποδοσφαιριστές, και είχε αυτό που λέμε τους ξένους να μπαίνουν για να συμπληρώσουν κάποια κενά. Τώρα βέβαια ψιλοαλλάζει λίγο το συγκεκριμένο σκηνικό. Χάνουμε λίγο την ελληνικότητά μας. Ωραία. Άρα Νίκο, μάλλον αύριο, ξέρω εγώ, θα φανεί καλύτερα προς τα που πάει το πράγμα. Σαφέστατα, και να δούμε και το τι προσπάθειες πλέον θα γίνουν και από την
πλευρά της ΑΕΛ, γιατί ξέρετε, πρέπει να γίνουν προσπάθειες οι οποίες θα οδηγούν σε μια ήπιας μορφή, σε έναν ήπιας μορφής εκχιονισμό για να μην καταστραφεί ο αγωνιστικός χώρος. Εντάξει, γιατί είναι το βασικό και θα πρέπει να γίνει για μένα αυτό που λέμε ο τέλειος καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου, γιατί με τις πολικές θερμοκρασίες που υπάρχουν, ακόμα και ελάχιστα εκατοστά χιόνι να μείνει πάνω στον αγωνιστικό χώρο, θα μετατρέψει το χορτάρι σε ξηραφάκια. Και θα είναι ακόμα χειρότερο για τους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν. Μάλιστα. Δεν μου λες, στην ΠΑΕ υπάρχει πράγματι αυτή η διχογνωμία ότι ο Σιδηρόπουλος δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ ο Κούγιας έχει μια άλλη άποψη? Αυτό... Εγώ δεν θα το εκλάμβανε ως δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Στην ΠΑΕ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά από άτομα τα οποία είναι από τη Λάρισα, έχουν ζήσει αυτό που λέμε την πορεία της ΑΕΛ και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Θυμούνται αυτό το οποίο συνέβη στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΕΛΦΣ Αρίνα, στο ΑΕΛ ΠΑΟΚ το 1-2 με τη διαιτησία του κ. Τάσου Σιδηρόπουλου. Ο κ. Κούγιας αυτά δεν τα έζησε. Ενδεχόμενα να μην τα θυμάται. Αν το θες προσωπικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το σχολιασμό που έπρεπε να γίνει για την συγκεκριμένη διαιτησία. Δηλαδή μπορείς να τα αφήσεις χωρίς να το σχολιάσεις και άσε το τι θα πω εγώ ως δημοσιογράφος, το τι θα πει ο κάθε φίλαθλος. Δηλαδή αυτό το να βγαίνει έξω ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα, μια διχογνωμία όπως είπες και εσύ, εμένα δεν μου αρέσει. Θα μπορούσα να το αφήσω να περάσει και ελπίζουμε να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία θα μας οδηγούν σε ανακοινώσεις και άλλα. Σε ποιον κατέθεσε μήνυση, είχε κατέθεσει κάπου μήνυση? Ο Κούγιας. Ναι, Όχι, ο κύριος Κούγιας έχει πει ότι ετοιμάζει μια εκδήλωση. Εντάξει, αυτή τη βδομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, ούτε την επόμενη, γιατί υπάρχει και το μεσοδόματο παιχνίδι με τη Βέρεια. Ετοιμάζει μια εκδήλωση εδώ στη Λάρισα, στην οποία θα προσκληθούν τοπικοί φορείς, αθλητικοί παράγοντες κτλ. Και θα δείξει σε βίντεο τις φορές που η ΠΑΕΛ θεωρεί ότι αδικήθηκε. Μάλιστα. Στα τελευταία παιχνίδια και όπως είπα, αν δεν κινηθεί ο αθλητικός εισαγγελέας μετά από αυτήν την επίδειξη του βίντεο, θα το ίδιο θα κινηθεί να κάνει μηνύσεις. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και εγώ, παιδιά, καλή σας συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια. Καλό μεσημέρι. Αυτά τα δεδομένα επικρατούν τώρα στη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε αύριο. Αν καθαριστεί το γήπεδο. Πού να πηγαίνει τώρα, Μίτσο, πάρε εκεί, πες, μην το καθαρίζετε τώρα. Άστε το να βγει τώρα το ταξιδάκι. Κρίμα είσαι. Ωραία έδρα. Ωραίο παιχνίδι. Μια φορά την είδες, δε, τι ωραία έδρα. Είναι από τις έδρες που έχει παλμό, ρε φίλε. Δεν είναι Λιβαδιά. Δεν είναι Αγρίνιο που ακούγαμε τον Ίβιτς τι έλεγε ψιθυριστά στον Κίτσιου. Αγρίνιο, τον ακούγαμε. Συνήθως έχει κόσμο το Αγρίνιο, ξέρεις γιατί δεν είχε τώρα. Yeah. Γιατί ο Κοστούλας έχει βγάλει από τα διαρκεία στους αγώνες Κυπέλλου. Και έπρεπε να πληρώσουν εξτρά 15 ευρώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Ο φίλος του Ολυμπιακού στέλνει μήνυμα, καλορίζικος ο Ανσαριφάρτ με το Σωτηρίου χα. Γράφει ο φίλος, θα σας κάνει ο Μαρινάκης τρέχοντας, θα πηγαίνετε όλοι. Γράφει στα ελληνικά ο φίλος του Ολυμπιακού και μετά λες και τα ελληνικά τα δικά μας. Θα σας κάνει ο Μαρινάκης τρέχοντας, θα πηγαίνετε όλοι. Σημειώνει. Θα σας κάνει ο Μαρινάκης, θέλει τρεις τελίτσικ. Μεγάλη επιτυχία φίλε ο Ανσαριφάρτ, είναι η κίνηση ΜΑΤ πράγματι. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως και άλλες μεταγραφές. Όπως το Αυλονίτη από τον Πανιόνιο που τον κλέψατε τότε και έκανε καριέρα μεγάλη στον Ολυμπιακό. Ο Ανσαριφάρ πράγματι δείχνουν όλα τα στοιχεία ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα. Τώρα στο Λεβαδιακό θα πάει. Να μην ξεχνάει ότι μας πήρατε και ένα παίκτη που άργα τον πεθάνετε. Και τον Ολαϊτάν. Όταν σκέφτεται αυτά ο Ανσαριφάρ. Όταν θα πάει. Ήταν τυχαίο περιστατικό. Ναι, πάντα τυχαία είναι αυτά. Εννοείται. Τυχαίο περιστατικό. Έχει και ένα θέμα τώρα το ΠΑΟΚ 24, γιατί πάει προς αναβολή το Κέρκυρα, το Ηρακλής Κέρκυρα. Γιατί? Μια χαρά είναι το Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα, άμα το ανοίξω, θα σου πω γιατί. Γιατί το καθατζόλο δεν έχει. Το όλο θέμα εδώ είναι. Τόνου χιόνι. Να μην ταλαιπωρηθεί κόσμο, να μην ξεκινήσουν αποστολές κτλ. Τα πλοία κινούνται. Η θάλασσα δεν πάγωσε. Έχει λίγο χιόνι 10 πόντους. Α, το γήπεδο είναι το πρόβλημα, δεν είναι η μετακίνηση. Στις 3 είναι να γίνει αύριο το μεσημέρι το παιχνίδι. Και τι θα κάνουμε το μεσημέρι, άμα αναβληθούν όλα, ρε. Άντε, ρε, κάντε τα. Θα δούμε Αγγλία, ρε. Α, ναι, και αυτό. Βέβαια, δεν είναι σαν το Ηρακλής, Κέρκυρα. Εννοείται ότι περίμενα πώς και πώς το Βέρι Ηρακλής να το δω και δεν. Μεγάλο παιχνίδι είναι.
εντάξει, στο Βέρεια Ακλής κρίνονταν μια κατηγορία. Αυτά ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν. Πάμε για 25 ενημέρωση Newsfish και μετά... Πάμε Newsfish, τι έχουμε γενικότερα στην επικαιρότητα. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά κάνει μια καταγραφή των ζημιών τις τελευταίες μέρες από τις παγωνιές περισσότερο και όχι από τη χιονόπτωση. Δηλαδή, πάγωσαν σωλήνες, διεκόπη η υδροδότηση και τώρα τι γίνεται. Επανέρχεται σιγά σιγά, διότι με τις θερμοκρασίες αυτές που έχουμε 3-4 βαθμούς λιώνουν οι πάγοι, οι παγωμένες σωλήνες, αλλά αποκαλύπτονται οι βλάβες. Διότι με το που πάγωσαν οι σωλήνες, πολλές έσπασαν, σχίστηκαν. Κυριολεκτικά, άμα δείτε πώς έχουν γίνει οι σωλήνες, ειδικά οι παλιές, οι οποίες είναι αυτό το υλικό τώρα, μαντέμι είναι, γαλβανιζέ είναι, δεν ξέρω τι είναι, τι ακριβώς υλικό ήταν οι παλιές οι σωλήνες. Μετά βγήκαν τα τουμποράματα κλπ. Και κυρίως αφορούν αυτά τα συνθετικά, αφορούν τις σωληνώσεις στους τοίχους, μέσα στο σπίτι, μετά κάτω στα πατώματα. Οι εξωτερικές, οι περισσότερες είναι ακόμα μαντεμένιες και είναι αυτές οι σωληνώσεις από τη σύνδεση την εξωτερική μέχρι το ρολόι και από το ρολόι μέχρι το σπίτι. Αυτές είναι που έχουν προβλήματα. Οπότε τι έχει γίνει, έχουν σπάσει πάρα πολλές τέτοιες σωλήνες και υπάρχει απώλεια νερού. Η απώλεια νερού φέρνει απώλεια αποθεμάτων και αναγκάζεται η ΙΑΘ κλείνει την υδροδότηση, περιορίζει την υδροδότηση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, διότι δεν υπάρχει νερό στα υδραγωγεία. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές βλάβες. Καλείται το συνεργείο της ΕΙΑΘ ή ο εργολάβος με τον οποίο συνεργάζεται η ΕΙΑΘ και για να διορθώσει βλάβη, επειδή συνήθως είναι σε κοινόχρηστα σημεία οι βλάβες, αναγκάζεται κλείνει, απομονώνει σημεία και δεν έχουν ολόκληρα τετράγωνα νερό για να μπορέσει να φτιαχτεί η βλάβη, που είναι απαραίτητο να φτιαχτεί. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι και σήμερα πολλές περιοχές θα ταλαιπωρηθούν. Υπάρχουν στο περίπου οι περιοχές, αλλά είναι και συγκυριακό το θέμα το πιο δύο-ωρο, τρίωρο, πεντάωρο δεν θα έχετε νερό, γιατί είναι αναλόγως που βρίσκεται το συνεργείο για να κάνει τη δουλειά. Θα πρέπει να δείξετε μια υπομονή και θα πρέπει επίσης να ενημερώνετε την ΕΙΑΘ σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή σας ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Δηλαδή, το έχω ψάξει εγώ και υπάρχει τηλέφωνο βλαβών. Εννοείται, χθες τουλάχιστον δύο τέτοιες βλάβες ανέφερα. Τώρα προσπαθώ από τα εξερχόμενα να δω πού πήρα και οι άνθρωποι με εξυπηρέτησαν. Με είπαν και ευχαριστώ που ενημέρωσα για κάτι το οποίο ήταν δημόσιο, έτσι. Τηλεφωνείτε λοιπόν 966-600-2310-966-600 και ενημερώνετε βλάβες, διότι υπάρχουν πολλές διαρροές όπου αναβλύζει το νερό στο δρόμο, σε κάποια πλαϊνή έτσι σωλήνα που λίγο φαίνεται από το δόστρωμα. Όπου βρεθείτε σε μια τέτοια περίπτωση και δείτε κάτι, επειδή πραγματικά θα βοηθήσετε κόσμο να έχει νερό, το τηλέφωνο είναι το 2310-966-600. Τηλεφωνήστε, ενημερώστε και αμέσως ένα συνεργείο της ΕΙΑΘ θα πάει εκεί για να διορθώσει τη βλάβη. Αυτά είναι περίπου έτσι τα σημερινά σε σχέση με την αποκατάσταση της υδροδότησης και... άμα μπείτε στο newsfish.gr θα δείτε και το τι συμβουλεύουν οι υδραυλικοί να κάνετε αυτές τις μέρες, έτσι ώστε αν μέχρι τώρα δεν έχουν σπάσει οι σωλήνες σας, να μην σπάσουν τώρα, διότι και οι επόμενες μέρες θα έχουν παγωνιές. Σήμερα είναι μια σχετικά καλή μέρα, αλλά από αύριο πάλι χαλάει ο καιρός και την επόμενη Πέμπτη αναμένονται και χιόνια, Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Να δεις τι θα κάνεις με το κομμάτι της πηγενέλα στην τέτοια. Ναι. Την επόμενη Πέμπτη, είπες. Ναι, την Πέμπτη αναμένονται χιόνια. Από τώρα έχει πρόγνωση για την επόμενη ναι, Πέμπτη. Ναι, παιδί μου, ότι αναμένονται χιόνια. Άντε πάλι. Εντάξει, για ένα ποσοστό ρίσκου. Αλλά τώρα η πρόγνωση για την επόμενη Πέμπτη λέει χιόνια στη Θεσσαλονίκη. Πάω ακριβώ 200 για την επόμενη Πέμπτη. Αυτό σου λέω. Πάλι θα φάμε το κρύο. Αυτό. Αυτά. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν, η ενημέρωση του Newsfish. Αυτά μέχρι. Ναι. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάς. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση.
Gas 24 Kouyoumdjidis από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. Gas 24 Kouyoumdjidis. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Φίλος γράφει: το 80% των παιχτών που έχουν φύγει από τον Πανιόνιο είναι αποτυχημένοι, αλλά πάλι όλοι εκεί κοιτάνε πραγματικά άξιο απορίας. Βλέπουμε μια δήλωση του Ερντογάν εδώ: η Τουρκία θα είναι στην Κύπρο για πάντα. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Και κλείνουμε την εκπομπή. Λογικά μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν θέματα για να παρέμβουμε, κινήσεις και το Σαββατοκύριακο σίγουρα. Από τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ μας απασχόλησαν αυτό το δίωρο. Κλείνουμε με Citroën Γιαννίρης, Citroën C3 εκεί, μονόδρομος για τη Citroën στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196. Και με Alter Ego, τα ανδρικά ενδύματα που επέστρεψαν μαζί μας, εκπτώσεις έως και 60% ανοιχτά αυτό το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα και όχι μόνο, σε πολύ χαμηλές τιμές. Στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου και στην Καλαμαριά Πασαλίδου 85. Μαζί μας και η Ρέμβη που σήμερα έχει ζωντανό πρόγραμμα. Ο μεγάλος χώρος ανοίγει. Μπουζούκια live. Χρήστος Ανδριανός, Βάγια Λάμπρου, Βασίλης Αραμπατζής. Αλλά και αν δεν θέλετε το κλαμπ και θέλετε απλά να πιείτε ένα ποτό, πηγαίνετε εκεί. Πολύ ωραίες ξένες κυρίως μουσικές. Και την ημέρα είναι καταπληκτικά. Ειδικά τώρα αυτές τις πολύ ωραίες ηλιόλουστες μέρες που έρχονται μετά την χιονόπτωση, να τις απολαύσετε στη Ρέμβη πίνοντας τον καφέ σας. Αν θέλετε να κλείσετε και τραπέζι, 2-3-10-4-33-100. Και κλείνουμε με τον Ιταλό, το κέντρο μπαταρίας που ό,τι πρόβλημα και να έχετε σας εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο. 2-3-10-5-45-9-99 το τηλέφωνο. Αν είστε Σικές, Μοναστηρίου ή Στροφή Θέρμης, όποιο κατάστημα βολεύει εξυπηρετεί και σας βάζει εγγυημένη μπαταρία, επώνυμη μπαταρία, Fiam Technica ή Boss. Αυτός ήταν ο Ιταλός, ήταν χορηγός στην εκπομπή. Ολοκληρώσαμε και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Για ό,τι άλλο θα ενημερωθείτε και από τις συνδέσεις στις ζωντανές των ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ 24 εδώ στην ροή των εκπομπών του Λίμπερο, αλλά ραδιοφωνικά ξανά μαζί το μεσημέρι της Δευτέρας στις 12 η ώρα. Σε λίγο και περαιτέρω ρεπορτάζ για τον Βραζιλιάνο της ΡΕΝ, τον Ενρίκη, μια και ωραία, εκεί υπάρχουν στοιχεία.